Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό. Πολύ εύχομαι, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Μικρό του μύρου κάμα του, μικρό του μύρου κάμα του κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι σε όλους, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον Γιάννη Λελίδη στον ήχο, τον Λευτέρη Κατσιπαταλίδη στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, με ένα τηλεφώνημα
στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Μην ξεχνάτε ότι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπαίνετε στο www.listoparto.gr, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, να το πάρετε ή να σας το λύσουν και να το δώσετε, επαναλαμβάνω, στο www.listoparto.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι από το εξωτερικό, όπου δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εσεμιέρα. Μαζί μας η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί υπάρχει μία ακόμη μεγάλη προσφορά, η οποία τρέχει και ατρέχει μέχρι να τελειώσουν τα Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου. Τώρα που έχει εξαφανιστεί και δεν θα ξαναβγεί η επιδότηση της ΔΕΠΑ, μπορείτε να προμηθευτείτε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου κάτω από 20.000 ευρώ, για την ακρίβεια 18.800 είναι η τελική τιμή. Περισσότερα στο 23.15.96.596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λοιπόν, Κωστή, τι γίνεται? Έφαγες σαν το βό, πολυθρονιάστηκες και θες τρεις μέρες να κουνήσεις την ουρά σου, να πούμε. Κάτι φάγαμε κι εμείς, δόξα τω Θεώ. Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έφαγες τον Αγλέωρα. Και τι ήρθες τώρα να κάνεις? Εσύ ήρθες, εγώ έφυγα. Έφυγες? Ναι. Τι ωραία, έχει, και έχει γύρει ο ήλιος εκεί στη Μαρτίου που μένεις εκεί. Από πίσω, πόπο ρε φίλε, τι, να μην πω τι αύλα είναι. Αύρα. Αύρα, ναι, αύρα. Την αύρα να φωνεύεις τώρα πλαρνί, να ρεύεσαι εκεί, σκόρδα, μόρδα, αρνιά, τουαλέτα, να πηγαίνεις. Ένα, το λέω μια μισή ώρα να μιλήσουμε, 2:50 με παίρνει, λέω πού ήσουν ρε κόκκινη 20 λεπτά στην τουαλέτα. Τι έβγαλες, το κεφάλι από τα αρνί έβγαλε. Σε πήρα, 13:39. Πώς το πες? 13:39, 9 λεπτά. Τι 13:39. Τουλάχιστον έχεις καλό έντερο, γιατί εγώ από το άγχος δεν έχω καλό έντερο. Τι να σου πω, η τελευταία. Εγώ από αυτό θα φύγω, ξέρω και από τι θα φύγω. Ναι, λέγε. Ναι. Η τελευταία εξέταση που έκανα έδειξε ότι είναι καλό. Τι δεν είναι καλό? Ο ανέζητος ο άνθρωπος όλα καλά τα έχει. Για λέγε λοιπόν τα θέματα, σ' αρέσουν τα θέματα. Έχεις άποψη τι γίνεται στον κόσμο? Τι γίνεται στον κόσμο? Ακούω τώρα αυτά που λένε από την προηγούμενη εκπομπή για το θέμα του δικαστή που δεν θέλει η ΑΕΚ. Τι δικαστή? Το δικαστή. Δεν τον θέλει. Δεν το θέλει άκου το δικαστή? Όχι. Ας βάλει άλλο. Εξαίρεση του. Δεν είναι καλός? Εγώ θα πω αν είναι καλός. Θα φανεί. Ο δικαστής είναι καλός. Όταν έχω λεφτά, καλός είναι ο δικαστής. Άμα είμαι φτωχός, είναι κακός ο δικαστής. Εντάξει. Ας κλαίει άκου. Καλό άμα κλαίει άκου. Καλό, καλό. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Πώς το πες? Θα φανεί στο χειροκρότημα. Ο καλός δικαστής είναι καλός. Αν έχω λεφτά, είναι καλός ο δικαστής. Αν δεν έχω λεφτά, θα είναι κακός. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Είπαμε. Τι είπαμε, ρε, άλλα θέματα τώρα. Τα τετριμένα 50 χρόνια στην Ελλάδα, τώρα μας πάμε παρακάτω, λέγε. Κοίταξε, αυτό είναι θέμα, το κυρίαρχο θέμα το οποίο υπάρχει. Ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα? Το κυρίαρχο θέμα είναι να πιάσουμε το 3-0 σκορ το βράδυ με τη Λίβερπουλ, να πάμε παράταση πενάλτια και να έρθουμε εδώ μία η ώρα να πούμε. Αφήσουμε τον Καμόρα εδώ να λιώσει. Πώς? Αυτό είναι η επιθυμία σου. Αυτό είναι η επιθυμία μου, φυσικά. Γουαρδιόλα θέλω, δεν θέλω Κλοπ. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ναι. Η City, η οποία γνώρισε δύο απανοτές ήττες. Έλα, το ένα πρέπει να είναι ψιλοβρώμικο να πούμε. Κοίταξε να δεις. Με κοίταξε να δεις. Σκέφτεσαι, άμα όπως... γινόταν πρωτάθλημα τέτοιο μάτς εδώ, Manchester City, Manchester United, ήταν 2-0 αντί για 5-0. Τα χαφ της Manchester United τα βρωμούσαν όπως τα πόδια τα δικά σου να πούμε. Τα χαφ της Manchester United. Και ξαφνικά ο Κόκμπα, πώς το λένε, ο Κόκμπα, να γίνει δεύτερο center forward και να πηδάει και να κάνει. Να γίνουν τέσσερις φάσεις και να μπουν τρία γκολ και μετά ξανά μανά. Ξέρεις, τα λέγατε. Υπόπτω. Τόφτιθα. Πολύ πιθανόν. Τώρα δεν λέτε τίποτα όμως. Η μαγεία του ποδοσφαίρου. Τώρα εδώ άμα ήταν τόφτιθα. Όχι, όχι. Ο Κόκμπα. Δεν πρόκειται να σου πω για μαγεία του ποδοσφαίρου. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι στην Ελλάδα γίνεται κάτι τέτοιο. Πολύ σωστά μιλάς. Το λέμε περίεργο και ύποπτο. Στο εξωτερικό λέμε φανταστικό. Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά, αλλά ξεχνάς κάτι πολύ βασικό. Για πε. Ότι η City, ό,τι και να γίνει, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Και τι, άλλο ο θεσμός αυτός, άλλο είναι ο άλλος. Ένα. Δηλαδή η City ήθελε απλά τυπικά
να γιορτάσει την κατάκτηση του τίτλου στο γήπεδο στο ντέρμπι με τον Σεμπολίτη. Ναι. Έχει ακόμα αγωνιστικές. Ναι. Λοιπόν, ο Γκουαρδιόλα, αν καταφέρει και αποκλείσει τη Λίβερπουλ μετά από αυτό το 3-0, θα έχει κάνει το κόλπο γκρόσο. Ποιο κόλπο γκρόσο, ρε. Μίλα καθόλου καθαρά, ρε. Τι κόλπο γκρόσο, ρε. Αυτό το 3-0, ναι, ακόμη και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Λίβερπουλ, ναι, πιστεύω δεν το περίμενε. Δηλαδή, αν λέγαμε αυτό το παιχνίδι θα έχει γκολ, θα είναι over και θα κερδίσει. Τι βλακία έκανε ο Γκουαρδιόλα σε αυτό το παιχνίδι. Τι βλακία έκανε. Τι βλακία έκανε. Προπονηταράς μεγάλος, δίδαξε ποδόσφαιρο, επιθετικά, τακτική που έχει στην μπάλα, ποιος θα μπει χωρίς την μπάλα. Φοβερές επιθετικές ενέργειες. Μεγαλύτερος προπονητής στο επιθετικό κομμάτι. Τι βλακία έκανε, ρε. Το μάτς με τη Λίβερπουλ. Ακούω. Τι ακούς, ρε. Έβαλε center back, αριστερό back να πιάνει το Σαλά και τον ξεκόλιασε εκεί πέρα. Έβαλε αριστερό stopper να πιάνει. Center back τον έβαλε να είναι αριστερό back. Και τον διέλυσε εκεί πέρα ο Σαλά. Ξέρεις τι έλεγε ο Σαλά. Που δεν πήρε ο προ. Εκείνη την προσωπικότητα του παίκτη. Του πει Πέπε, εγώ stopper να πάω να παίξω να πούμε. Να παίξω στη γραμμή και εντάξει να παίξω στη γραμμή. Να μου έρθει κανένα στου νταμπάνι σαν τον Ραπτόπουλο και στον κόκκινο εξτρέμ. Άντε πάει στο διάλογο, ξέρω εγώ. Θα σου βγει ο Πλατέλας εκεί, ο του Νταμπάνης, θα σου βγει, ξέρω εγώ. Ποιος θα σου βγει, θα σου βγει ο Μυραλάς 40 χρονών. Να σου βγει ποιος, θα σου βγει, ναι, ο Μάκα, άντε να βάλω στόπερ εκεί. Άμα με βγει ο Σαλάχ, ο διάολος από εκεί να βάλω στόπερ. Ακούω αναλύσεις επί αναλύσεων, τα κουμάρια μόνο. Αν φάτε κανένα αυγό να πάθετε καμιά διάτρηση στομάχου, 40 μέρες δεν τρώτε, τρώτε το βόδι την Κυριακή του Πάσχα. Ένας δεν βγήκε να πει, σέντερ μπακ είναι ρε αυτός. Πας και το βάζεις αριστερό μπακ ρε ταγάρι να πούμε. Στο Σαλάχ απάνω να πούμε. Αναλύεται επί αναλύσεων, τρώτε τα ταρνιά. Πες το ρε κόκκινε. Επειδή λες Σαλάχ, να πω καταρχήν ότι είναι αμφίβολος. Πώς. Τι. Είναι αμφίβολος. Ποιος είναι αμφίβολος. Ο Σαλάχ. Είναι αμφίβολος για να αγωνιστεί. Ρε για το πρώτο μάτσε λέω. Άστε τώρα αυτό που θα έρθει. Αυτά που λες αυτό για το δεν πρώτο. Χρειάζεται ο Σαλάχ. Θέλει ένα γκόλ η Λίβερπουλ. Γιατί είναι ικανός ο άλλος να φάει 4. Τον έχω ικανό εγώ τον. Αυτό τον άπλητο τον Κλοπ να πούμε να φάει 4. Δεν μου λες. Εσύ που έχεις απομυθοποιήσει τον Κλοπ. Δεν τον απομυθοποίησα τον Κλοπ. Ο Κλοπ και αυτός από τη μέση και μπροστά έχει διδάξει. Αυτοί έχουν ένα κόλλημα στο όταν χαθεί η μπάλα. Ένα αυτό λες. Και δεύτερον. Δεν μου λες. Ο δεύτερον, ο Κλοπ, ο Γκουαρδιόλα έχει αλλάξει συστήματα. Έχει παίξει και με τρεις στόπερ. Σε ένα μάτσε προχθές, ποιο ήταν πρωτάθλημα, έπαιξε με τρεις στόπερ και έβαλε σαν back half. Τα είδα εγώ, τα βλέπω, τα μελετάω. Ωραία. Ο άλλος 4-3-3 ξεκινάει, 4-3-3 τελειώνει. Θέλει 10 λεπτά να ανοίξει το μάτς. Δεν πετάει ένα half τέταρτο. Δεν πετάει ένα τρίτο στόπερ. Να γίνει λίγο Χιμένεθ. Μπρούλο Χιμένεθ να πούμε. Κατάλαβες εκεί. Εκεί το κατηγοράμε τον Κλοπ να πούμε. Και φυσικά ότι είχε αγοράσει μάπα center back. Πάμε παρακάτω. Σήμερα θα παίξουν 4-3-3 και οι δύο. Ποιο το είπε. Εγώ στο λέω. Ναι, εντάξει, δεν λέω εγώ. 4-3-3 και οι δύο. Ναι. Λοιπόν, ο Σαλάχ είναι αμφίβολο. Ναι. Ο Σαλάχ κανονικά μετά τη θλάση που έπαθε θα πρέπει να είναι στον πάγκο. Να είναι εκεί στον πάγκο, άμα είναι κανένα 2-0 χάνει, να τον πετάξει το 60-65, πας και κάνει το 2-1. Φυσικά λοιπόν, και πρέπει να είναι στον πάγκο ο Σαλάχ, δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι, αλλά είναι αμφίβολος, φυσικά δεν πρέπει να ξεκινήσει. Να σου πω πως θα κατέβουν. Άμα βάλει το Σαλάχ από την αρχή, να είναι τραυματία, είναι για τα σίδερα, να πούμε. Ναι. Να σου πω πως θα κατέβουν. Για πες μου ρε Γρηγόρη. Η City θα έχει τον Μωράες τραυματοφύλακα. Ναι. Τον. Έλα, έχει μέτρο σπορ μπροστά και το διαβάζει. Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν έχω μέτρο σπορ. Τι έχει, απόξω το θυμάται. Ούτε η μέτρο σπορ νομίζω ότι. Πώ το έχει, το έχει μέσα από το διάβασα, μη στεναχωριέ. Μπαίνω σε αγγλικό site και βλέπω. Σε αγγλικό site. Στου δεκάδε, ναι. Έλα. Τον Walker θα έχει δεξιμπακ. Τον Τέλφα αριστερό. Λαπόρτη και ο Ταμέντι στόπερ. Στη μεσαία γραμμή. Ντεμπρίνε δεξιά. Ντασίλβα. Ντεμπρίνε έλεγε. Έλα. Έλα, ναι. Και Φερναντίνιο στον άξονα. Και μπροστά Στέρλινγκ, Αγκουέρο και Σανέ. Ωραία. Θα παίξει ο Αγκουέρο. Αυτή είναι η είδηση. Τι είδηση είναι. Τον έβαλε αλλαγή προχθές. Ναι, στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έπαιξε όμως. Με ψεύτικο, με το Σίλβα έπαιξε. Άλλο ο Αγκουέρο και άλλο χωρίς Αγκουέρο. Πώς. Άλλο με Αγκουέρο και άλλο χωρίς Αγκουέρο. Τι άλλο με Αγκουέρο και άλλο χωρίς Αγκουέρο. Νομίζω ότι επηρεάζει την επιθετική γραμμή της City. Τη City, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, μην κοιμηθούμε το μεσημέρι. Κοίταξε, είναι το μοναδικό παιχνίδι. Λέγει, γρήγορα λέγεται, ναι. Είναι από τα παιχνίδια του Champions League που έχουμε αυτό το διήμερο. Ναι. Παρότι δείχνουν ότι και οι τέσσερις ομάδες που έχουν το προβάδισμα ότι έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση. Καμιά δεν. Μόνο η Μπαρτσελόνα την εξασφάλισε με την Αθήνα. Το 0-3 της Ρεάλ την εξασφάλισε. Πώς?
Με το 0-3 η Real δεν εξασφάλισε την πρόκληση. Αυτό λέω. Μόνο αυτοί οι δύο. Οι άλλοι δύο παίζονται. Η Μπάγκερ το 1-2 δεν εξασφάλισε. Όχι, το 1-2 δεν είναι σκορ πρόκριση. Δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να φάει 0-3 η Μπάγκερ μέσα εκεί. Τι να φάει? Να φάει 0-3 μέσα στην έδρα της. Γιατί 1-3. 2-3, γιατί μπορεί να γίνει. Καλά, και πέρσι πάρει με την Παρσελόνα. Θυμάσαι είχε γίνει με το 4-0 και το 5-0. Βλέπετε σου λέει αυτό το μάτς, το άλλο δεν βλέπετε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή αν που από τα 4 μάτς θα δεις τα 2. Ποια θα δεις? Αριθμόν έχει μια την Μπάγκερ με βαριά καρδιά και τη Λίβερπουλ με τη Σίτι θα δεις. Όλα γίνονται να ξέρεις. Τίποτα δεν γίνεται. Η Ρώμα τώρα. Πάμε παρακάτω, άλλα θέματα. Πάει το Champions League, το είπαμε. Να πω ότι οφείλω μια συγγνώμη για τον ποδοσφαιριστή Ρέτσο. Τι έκανε ο Ρέτσος? Τον είδα χτες. Πού? Στον αγώνα που έδωσε η Λειψία με την Λεβερκούζεν. Η Λειψία? Η Λειψία, ρε βλάμενε. Ναι. Άλλο Ρέτσο ήξερα, άλλο Ρέτσο είδα. Ναι. Μπήκε αλλαγή. Ναι. Τι θέση έπαιξε? Το 1-0, δεξί στόπερ. Δεξί στόπερ έπαιξε. Ναι. Ναι. Και τι έκανε? Σκόραρε κιόλας. Ναι. Και γενικότερα η παρουσία του ήταν τουλάχιστον εξαιρετική. Εσύ στο περμαριστερό πόδι έπαιξε? Με ρώτησε και σου απάντησε. Ναι, δεξί στόπερ με είπες. Ναι, και λοιπόν. Συνήθως παίζει αριστερό στόπερ ή αριστερό μπακ. Όχι, δεν τον έβαλε μπακ, στόπερ τον έβαλε. Δεξί στόπερ κιόλας. Αριστερό στόπερ. Αριστερό ή δεξί? Αριστερό με δεξιές αντιλήψεις. Άσε τα διάλο ρε διάλο. Άντε, άντε, ήπιες τα ουίσκι, είδες το μάτι. Αριστερό με δεξιές αντιλήψεις. Δεξί μπακ έπαιξε και μετά αριστερό μπακ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Άσε το κόκκινο να πάει στο διάλο, μην τα βλέπεις τα μάτς. Δεξί μπακ έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο και μετά έπαιξε αριστερό μπακ. Ούτε στόπερ έπαιξε. Δεξί ούτε αριστερό στόπερ. Μπακ έπαιξε. Μπακ έπαιξε. Καλά, οκ. Άσε το να πάει στο διάλο μεσημεριά. Ακούγομαι και εγώ, ακούγεσαι και εσύ, οκ. Λέγε. Λοιπόν, για την ομάδα της καρδιάς τώρα θα μιλήσουμε λίγο. Την επανομή? Όχι, για τον Άρη. Την ΑΕΚ. Για τον Άρη δεν ήμουν ποτέ. Για τον Άρη. ΑΕΚ ήμουν στο Λύκειο, λέγε. Για τον Άρη, για τον Άρη. Τον Άρη είναι ομάδα της καρδιάς μου. Ναι, ναι, να σε ρωτήσω. Δήλωσα άπατρης άθεος. Της γειτονιάς του, ρε παιδί. Χωρίς ομάδα και χωρίς κόμμα. Θες να μου βάλεις ταμπέλα, βάλε με. Ναι, σε βάζω ταμπέλα. Βάλε ταμπέλα, ναι. Εσύ βγάλει την. Λοιπόν, ο Άρης ανεβαίνει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τον προπονητή τον ανακοίνωσε εσύ. Τον ανακοίνωσα, το ήξερα, ναι. Λοιπόν, και καλά έκανες. Αφού το ήξερα, γιατί να μην το πω εγώ και να και καλά έκανες, είπα εγώ γιατί το είπε. Λάβει, γιατί. Ναι. Ρωτάω το εξής. Παρακάτω, λέγει. Όταν είχε έρθει ο κύριος Καρυπίδης. Ο κύριος Καρυπίδης έκανε τον Άρη μεγάλο. Τον ανέβασε στην άλλη εθνική, εκεί που ανήκει. Είχε πει ότι ο Καρυπίδης ήρθε εδώ να ανεβάσει τον Άρη και να πουλήσει. Θα πουλήσει? Γιατί θέλει κανείς να τον αγοράσει? Ρωτάω, θα πουλήσει? Σου απαντάω εγώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να τον αγοράσει? Μεγάλη ομάδα είναι, όλο και κάποιοι θέλει. Βράστη είναι μεγάλη ομάδα. Πίσω από την Ξάνθη και τον Ατρόμητο είναι. Ας τη μεγάλη ομάδα. Παρακάτω, λέγε. Η Ξάνθη και ο Ατρόμητος μαζεύουν τον κόσμο που μαζεύει ο Άρης. Τι κάνει, λέει? Η Ξάνθη και ο Ατρόμητος μαζεύουν τον κόσμο που μαζεύει ο Άρης. Και ο Αϊθαράπης δεν κάνει την Παναγία των Παρισίων, αλλά. Για τον Αϊθαράπη λέει όλοι. Άσε ρε κόκκινο τον κόσμο που μαζεύει. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτό το σκεπτικό και εσύ. Για μεγάλη ομάδα, να τι μεγάλη ομάδα? Μεγάλη ομάδα αυτή που έχει κόσμο. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα. Είναι ένα πολύ αυτή που είναι γάμα εθνική 5 χρόνια δηλαδή είναι, είναι μεγάλη ομάδα. Είναι πάρα πολύ βασικό συστατικό. Συστατικό είναι. Ναι. Εντάξει, αφού είναι συστατικό. Εσύ πες μου ότι δεν είναι. Μια παράμετρος είναι. Μια πολύ σημαντική παράμετρο. Δεν μου λες αυτή που έχει πολύ κόσμο η ομάδα τι έσοδα έχει από εμπορικότητα. Δηλαδή ας πούμε η Ξάνθη, ο Ατρόμητος και ο Άρης, σαν ΠΑΕ, τα έσοδά τους από τον κόσμο, ποια είναι, τα ξέρεις? Τα έσοδά τους από την Πουτή, ποια είναι, τα ξέρεις? Τα έσοδά τους από τα διαρκείας, τα Γιάννη, τα ξέρεις, που είναι μεγάλη ομάδα? Τι μεγάλη ομάδα είναι που πιούν οι δυο κάτι Σάρκο Χατζινάκος και λέει Άρης, Άρης, Άρης. Αυτό είναι μεγάλη ομάδα. Ρε άστο Χατζινάκο. Τι είναι μεγάλη ομάδα? Παίρνει το πούλμαν και πάει εκεί πέρα και φωνάζει Άρης, Άρης, Άρης. Λεφτά αφήνει. Μπορεί να κόψει ο Άρης 20.000 εισιτήρια. Πού θα κόψει? Μπορεί να κόψει. Δεν τα κόβει όμως. Μπορεί. Μπορεί και 30 μπορεί να κόψει. Πάνω από 20 δεν χωράει το. Σε χωρεσπερίδα, άμα πας πιο πολλά εισιτήρια κόβουν. Ρε πάνε 10.000 και κόβουν 1.000 εισιτήρια. Το καταλαβαίνει το μυαλό σου. Μεγάλη ομάδα. Πάμε παρακάτω. Είναι πρόβλημα του μεγάλου. Ρε πάνε παρακάτω τώρα που είναι μεγάλη ομάδα. Παρακάτω, λέγε, τι θες να μου πεις. Λοιπόν, ναι. Ρωτάω. Ο Καρυπίδης μπορεί τον Άρη να τον διαχειριστεί? Ο Καρυπίδης μπορεί τον Άρη να τον έχει με την καλονία εκεί να παλεύει. Ποιος θα πέσει κατηγορία?
Και άμα σωθούν του χρόνου τέτοιο καιρό, να κάνουν τον γύρο τη Οσία ξένη τζόγκινγκ. Αυτό μπορεί ο Καρυμπή. Και να κάνει αυτό που κάνει τα Γιάννενα φέτο. Και να κάνει αυτό που κάνουν τα Γιάννενα. Διπλά ημίχρονα, διπλά τελικά, άσο ημίχρονα, διπλά τελικά. Αυτό μπορεί να το κάνει. Σε αρχή αυτό, τι με νοιάζει εμένα. Ο άνθρωπος ανέβασε τον Άρη από τη Γάμα στη Β, από τη Β στην Α, και αυτό που μπορεί να κάνει είναι άσο ημίχρονο διπλό τελικό, να τον κρατήσει στην κατηγορία και να τον κάνει, ας πούμε, ένα με το αυτό με τα Γιάννενα κτλ. Αυτό μπορεί να κάνει. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να τον αγοράσει τον Άρη και είναι μεγαλοεπιχειρηματία, τι ναι. Ο άλλος που είναι ο σωσίας του Βασίλη Λεβέντη εκεί πέρα. Στην πρώτη σελίδα με αυτή τη μούρη να πούμε, ο Τόμ Μάπας, πώς το λένε. Χρυσή καδένα. Δεν μπορεί με τη χρυσή καδένα. Και την τρίχα να πούμε γύρω από τον Πουκάμισο. Σαν ταξιτζής. Την άπλητη να πούμε. Σαν ταξιτζής με Mercedes 220 diesel είναι. Έξω από την Αγία Σοφιά περιμένει πελάτη. Άντε πάνε παρακάτω τώρα. Μεσημεριάτικα. Κοιμηθήκαμε με τις εκπομπές σας από το πρωί. Γρηγόρη, άκου να δεις. Τώρα έλεγε ότι ο Άρης θα πάει κάτω στον Όφη, ξέρω εγώ, θα βγει το αποτέλεσμα κτλ. Τώρα που πάει εδώ ξαδράμα Όφης που είναι φιλικά σωματεία, δεν λέει τίποτα. 2-2-3-3. Δεν... Αυτό δεν για τον Καρυπίδη θα το τελειώσουμε. Όχι. Ο Καρυπίδης έφτασε τον Άρη στην Αλφα Εθνική. Του οφείλει η οικογένεια ένα ευχαριστώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Ο Καρυπίδης για να πουλήσει τον Άρη πρέπει να βγάλει λεφτά. Δεν είναι μαλάκας να πάρει τον Άρη και να το δώσει τζάμπα. Είπε κανείς ότι... Περίμενε ρε κόκκινε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα πει δίνω 1, 2, 3, 5 πόσα θέλεις Καρυπίδη. Αυτός εδώ ο τορναδόρος που έχουν εκεί στην πρώτη σελίδα και τον κάνουν διαφήμιση τζάμπα τη μούρη του χωρίς να βγάλουν λεφτά ο Τόμ Πάπας είναι να πούμε για να σου βαντήσει το χαριλάο, το πω εγώ. Είναι να φτιάξει τα ντουζ για να μην βγαίνει λάσπη από κάτω και να φτιάξει το βόθρο και να φτιάξει το γήπεδο. Παραπάνω δεν μπορεί. Το καταλαβαίνετε. Αυτό τώρα είναι και ένα επικοινωνιακό τρίκ του Καρυπίδη. Όχι θα αγοράσει, όχι θα πουλήσει, όχι θα κάνω. Περάσει ο χρόνος να παραμείνει στον Άρη. Γκέγκε! Άμα τον ανεβάσει και έχει 2,5 χαρτιά χρέη, αξίζει να του πει ευχαριστώ η οικογένεια του Άρη, όχι. Αξίζει, αυτό, ναι. Πάλι αξίζει. Πάλι αξίζει. Γιατί η οικογένεια του Άρη δεν έκοψε το μισό εισιτήριο. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Μην μπαίνει στη ρινόκερη τη χρέη. Ποια είναι τα χρέη του Άρη. Μην μπαίνει με το ρουθούνι εκεί το υποχθόνι μου. Ποια είναι τα χρέη του Άρη. Μην είναι με το ρουθούνι, μην με τάρι, θα με κινήσει. Για να εντάξει μετά. Θα ξαπλώσει με αλάχιστα λάκι και ήλιο από την άλλη μεριά. Μην είναι. Πρέπει να γνωρίζει και τι πρέπει να δώσει η ομάδα. Ναι. Τι οπού οφείλει, σε ποιον οφείλει. Τι οπού οφείλει, σε ποιον οφείλει, μόνο τι οφείλει. Τι οφείλει. Άντε να χρωστά και 1,5 εκατομμύριο. Τι είναι, λεφτά είναι αυτά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Λοιπόν, για να μην κοροϊδεύουμε του Αριανού, να του πούμε, γιατί έχουμε και το συλλαλητήριο των Παοξίδων, πώ θα μαζευτούν εκεί, θα δούμε. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Πώ θα μαζευτούν εκεί, θα δούμε. Αν θα έχει επιτυχία. Το συλλαλητήριό του. Οκ. Okay. Πολλά θα εξαρτούν και από το δικαστήριο και αν θα βγει απόφαση και θα βγει αρνητική απόφαση, ρε κόκκινε. Για να κάνουν συλλαλητήριο, τι θα βγει. Καλή απόφαση. Δηλαδή, άμα βγει καλή απόφαση, τι θα κάνουνε. Θα κάνουνε πάρτι ρετσίνα, θα πούμε εκεί, άμα βγει καλή απόφαση. Λοιπόν, δηλαδή, αν, δηλαδή τι δηλαδή. Αν γίνει αυτό το οποίο φαντάζει απίθανο αυτή τη στιγμή, ναι. Στραφούν οι βαθμοί ναι. Και πάρει το παιχνίδι ο ΠΑΟ βάσει τη χρήση του βίντεο που θα κάνει ο δικαστής. Ναι. Υπάρχει λόγος να γίνει συλλαλητήριο. Χωράει στον υπόνομο δικαστής. Που θα βγάλει. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Που θα βγάλει ο δικαστής το πα. Τσιμέντο τιτάν. Άσε ρε κόκκινε. Πάρε σε διάλειμμα. Άσε τώρα ο δικαστής. Χωράει στον υπόνομο δικαστής. Εδώ είμαστε. Το Βόδι είναι στη γραμμή. Έλα Βόδι. Εδώ είμαι και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς Στέργιος Πετκανίτσα. Παρέα είστε εκεί. Το κομπανάτε. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, υπάρχει ο δικός μας κλειδαράς στο 85-27-27. Στέργιος Πετκανίτσας. Ναι. Λοιπόν, μου έστειλε μήνυμα ο Κώστας Πετροδός για τη θέση ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο αίτημα της ΑΕΚ για εξαίρεση του δικαστή Σκουτέρη. Ναι. Τη διαβάζω. Διάβασα. Ξεπερνούμε το ότι η ΑΕΚ ουσιαστικά υπενήσεται πως ο Σκουτέρης έβγαλε αναφασμένη απόφαση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες μας πως από καιρό έχει επιτευχθεί σύγκληση. Ξεπερνούμε το γεγονός πως αγνοεί ότι η απόφαση Σκουτέρη επικυρώθηκε και σε τρίτο βαθμό από αρεοπαγίτες. Δεν θα σταματήσουμε όμως να ξεπερνούμε πως για τα καλά πλέον η ΑΕΚ έχει στρέψει την προσοχή στο δικαστικό αγώνα για ένα περήφανο νομικό πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό είπε. Αυτό είναι η ανακοίνωση του ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πολύ κρύα.
Κρύα, τι αυτή είναι. Κρύα, κρύα. Κρύα. Σαν τη δανδουλάκι, κρύα. Κρύα. Τι, παρακάτω. Έχουν λέει συγκέντρωση. Καλεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πώς το βλέπεις αυτό. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Το μυαλό σου μέχρι εκεί φτάνει δηλαδή. Αντιδρά. Αντιδρά. Να κάνει. Άλλο σε λέω, ρε Χαϊβάνη. Ο κόσμος καλεί τον κόσμο. Δεν θα έπρεπε η εταιρεία να καλεί τον κόσμο. Ο κόσμος καλεί την εταιρεία. Δηλαδή η εταιρεία πλήρει. Κοίταξε να δεις. Κάτσε ρε κόκκινε, κάτσε ρε κόκκινε. Μισό λεπτό. Λεπτό. Πέντε μηνύματα όλη τη μέρα είχαν. Τι μέρα είναι αυτή. Ο κόσμος. Λέγε ρε κόκκινε, περίμενε. Δεν μου λες. Έχω μια εταιρεία η οποία θίγεται. Ναι. Έτσι. Και αντί να καλέσω τους πελάτες μου να διαμαρτυρηθούμε, καλούν οι πελάτες την εταιρεία. Δηλαδή, πιο ανώμαλος πεθαίνεις να πούμε. Ωραία. Ξεχνάς κάτι βασικό. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Τι βασικό, ρε, τι αναπληρωματικό και βασικό. Άλλο σε λέω εγώ. Καλεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον κόσμο και την εταιρεία σε διαμαρτυρία. Πολύ σωστά. Ενώ αυτή που θίγεται είναι η εταιρεία, δεν πάει να κάνει διαμαρτυρία και κάνει ο κόσμος διαμαρτυρία. Ο πελάτης. Ναι. Πώς το βλέπεις δηλαδή αυτό εσύ. Θα σου πω πώς το βλέπεις. Εσύ είσαι αυτός που φωνάζει ο αδύνατος. Κατά ένα-ένα λέγε, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε πιάνω. Λέει. Εσύ είσαι αυτός που λες ότι φωνάζει ο αδύνατος. Ναι. Σωστά. Αυτό τι σχέση έχει με αυτό που σου λέω τώρα. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Η εταιρεία ΠΑΟΚ. Η εταιρεία ΠΑΟΚ. Κάνει ό,τι μπορεί στα δικαστήρια. Κάνει στα δικαστήρια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ που έχει και συνδέσμους και κυριαριό. Έχει συνδέσμους, ναι. Οι σύνδεσμοι οργανώνουν. Οι σύνδεσμοι οργανώνουν. Πού είναι το ΜΕΠΤΟ. Το ΜΕΠΤΟ ποιο είναι. Θα σου πω εγώ ρε ποιο είναι το ΜΕΠΤΟ. Είναι να βγάλει αυτός ο κουρούμπαγλάς ο δικαστής μια απόφαση. Εγώ σαν εταιρεία έχω ένα εκατομμύριο κόσμο. Δεν θα βγάλω εγώ τον κόσμο στον δρόμο και να πω ρε παιδιά εδώ και τα λοιπά. Να πιέσω την κατάσταση να ωφεληθεί η εταιρεία. Πρέπει να ξυπνήσει την εταιρεία ο κόσμος. Αυτό θέλω να σου πω ρε. Κουρουμπαγλά. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή ο κόσμος καλεί τον κόσμο, καλεί την εταιρεία. Καλεί την άλλη εταιρεία, καλεί την άλλη εταιρεία. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι 4-5 εταιρείες. Να μαζευτούν όλοι μαζί εκεί πέρα. Δηλαδή αν δεν το κάνουν οι συνδέσμοι. Σταμάτα ρε κόκκινε λίγο. Αν δεν το κάνουν δηλαδή οι συνδέσμοι. Εκεί στον ΠΑΟΚ στη Μικρά Ασία θα είχαν φάει το αρνί και θα το αφοδεύανε 4 μέρες να πούμε στη Μικρά Ασία. Θα βουλώναν οι βουάθλοι δηλαδή. Αυτό θες να μου πεις. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Πώς όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ότι μπορεί να είναι για λόγους επικοινωνιακούς. Ποιους λόγους επικοινωνιακούς, Ραφέλε. Είναι δυνατόν μια εταιρεία η οποία θίγεται και η οποία έχει 1 εκατομμύριο καρνίβαλους σαν πελάτες και παδούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να πιάσουν το μαχαίρι στα δόντια μεταφορικά το λέω και το ρόπαλο στα πόδια. Και αντί να βγει η εταιρεία να πήρε παιδιά στην καμάρα όλοι εδώ, Ιβάν Σαββίδης μπροστά με τον Γιώργο. Και ο Κυριάκος από πίσω και ο Ιωσήφιδης με τον Καρθία και οι υπόλοιποι από πίσω ορμάμε παλικάρια μακεδονομάχοι. Φωνάζουμε και τους βουλευτές και τους υπουργούς και την άλλη την τσιμεντωμένη την Έλενα Ράπτη εκεί που έχει κάνει 4 lifting μαζί με τους υπολείπους στην Καϊλή και τον άλλο τον Κρύο, τον Καλαφάτη με τον άλλο τον Τζιτζίκοστα κτλ. Σταμάτα ρε κόκκινε, μιλάω τώρα. Να τους μαζέψει όλους αυτούς και να πει: κατεβείτε ρε παοξίδες, κατεβείτε μάνες, γιαγιάδες, γιαγιά Ζαμπέτα, σηκώ από τον τάφο η θεία Σωτηρία που πεθαίνει 92 χρονών. Να μαζευτούν όλοι μαζί εκεί πέρα κάτω να φωνάξουν ΠΑΟΚ. Μω την Αθήνα, τον Πειραιά, το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, τι διάλο, το κράτος των Αθηνών. Να μαζευτούν 80.000 κανίβαλοι. Να αναγκαστούν εκεί η Τατιάνα, η Κρύα με τον άλλο το. Τον κέδρινο λόφο να πούμε τον Ευαγγελάτο, εκείνο τον Κρύο. Να πούνε εσείς αυτοί οι τρελοί είναι εκεί κάτω. Γαλάτες. Κατεβήκανε 500.000 για τη Μακεδονία και 100.000 για τον ΠΑΟΚ. Άμα κατεβούνε ρε κόκκινε 3.000, 3.500. Χέσκι φοράδα στο αλόν. Να σου πω ότι. Τι να με πεις, δεν μου πεις, να μ' ακούς μόνο. Να σου πω ότι η πλάκα που σου κάνανε μέσω μιας εφαρμογής. Τι. Θα πρέπει να σου δώσει χρήματα να σε χρησιμοποιήσουν. Γιατί τι είπα το τηλέφωνο σου. Για να κάνεις ανώλογες τις φάσεις. Ξαναπες το ρε κόκκινε, κάνει χρούτς το τηλέφωνο σου. Λέγε. Να σου πω ότι η πλάκα σου που σου κάνανε μέσω εφαρμογής τηλεφώνου. Ναι. Με ακούς ή χάθηκες. Κάτι οι πόρτες τρίζουν, δεν τις λαδώνεις τις πόρτες. Τα κρεβάκια δεν τα λαδώνεις. Καμία πόρτα δεν τρίζει. Να πω ότι η πλάκα που σου κάνανε μέσω τηλεφώνου ναι. Θα πρέπει να σε χρησιμοποιήσει γιατί μιλάς ακατάπαυστα για να κάνεις φάσεις κι εσύ. Φάλτσες. Ναι. Φάρσες. Τι σχέση έχει αυτό τώρα που μιλάς. Πολύ μεγάλη. Γιατί μιλάς, έχεις λογοδιάρια και μιλάς για κάτι το οποίο είναι υποδοτικό. Τι θες να κάνω ρε κόκκινε, 4 μέρες κάτσε να γίνει το δικαστήριο. Θες να κάτσω να ακούσω εσένα δηλαδή τώρα. Κάτσε να γίνει το δικαστήριο, κάτσε να γίνει απόφαση και μετά το μάτι του αρνιού ανάμεσα στον ισοφάτο. Στο τέταρτο δάχτυλο του στομάχου σου να πούμε. Θες 3 τόνους αέρια για να φύγει το μάτι να πούμε να διαλύσει. Τι να σε κάνω. Σε ρωτάω κάτι φυσιολογικό.
Είναι normal να βγαίνει ο συνδεσμίτης να καλεί τον κόσμο ή η εταιρεία? Άμα η εταιρεία τα έχει μοντάρει και έχει βρει αυτά που θέλει και έχει συμφωνήσει, γιατί να βγει να κάνει κάλεσμα? Αυτό το ρωτάω, ρε. Αυτό το ρωτάω. Για επικοινωνιακούς λόγους. Άντε πάλι το κεφάλι του. Τι σχέση έχεις με την επικοινωνία, ρε Ρινόκηρε, και θα μιλήσει για επικοινωνιακούς λόγους? Για επικοινωνιακούς λόγους. Μη θυμώσει ο Τσίπρας και δώσει το έργο στο Σαββίδι και πει μου κάνεις πόλεμα γι' αυτό. Τα πάντα αλλάζουν όταν ο κόσμος είναι στους δρόμους. Πα, τίποτα δε. Η ρε Τσίπρα. Αν μπορεί να το καταλάβει. Μαλαματίνα πίνεις, ρε. Πετρέλαιο. Ε, τι πίνεις. Μπορούν τα πάντα τι μπρουμ, ρε. Τι μπρουμ, ρε. Τι μπρουμ, ρε. Τελείωσε, πάμε σε άλλο θέμα. Κάικες. Επόμενο θέμα. Ερντογάν έμεινε. Μιλήσαμε λοιπόν, περίμενε, κάνουμε μια αυτή. Μια σούμα. Μια σούμα. Μιλήσαμε για αυτόν τον τορναδόρο που κάνει τον Μπρούζερ Φωνάρ, τον Τον Πάπας. Ο Τζον Κρίστιας. Αυτόν είναι ίδιος ο Λεβέντης, 20 χρόνια νεότερος. Ή τα μούρικητα, για κάκετα. Ή τα τρίχα που βγαίνει, ή κατ' την καθένα. Άντε φύγετε από εδώ. Τρία αρνιά στην καθησιά του. Τρία αρνιά στις χαρίστες. Λοιπόν, το αναλύσαμε αυτό. Δεύτερο. Υπάρχουν άλλα δύο θέματα σοβαρά. Άντε πες τα για. Λοιπόν, η FIFA προσανατολίζεται σε αλλαγές στο θέμα των δανεισμών και των μεταγραφών. Και εμένα τι με νοιάζει? Σε αφορά. Εμένα γιατί με αφορά? Έχω καμία εταιρεία να δανείσω πουθενά. Γιατί εγώ σαν Μετρόπολης δάνεισα σε 5 ραδιόφωνα 40 ζαβούς. Με είπε κανένας τίποτα η FIFA εμένα. Μου λέει ποιον έχεις αγόρι μου τον τάδε. Πού να το διορίσουμε? Πάρτον. Πάρτον στον κυρίες και κύριοι. Εσύ ποιον είσαι στον άλλον FM. Κατάλαβες, διόρισα εγώ καμιά 25-30 πώς ήταν. Και διορίζω ακόμα. Εμένα τι με νοιάζει ρε τι θα γίνει? Είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει ειδικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί θα το επηρεάσει? Θα σου πω γιατί. Ποιος θα πει? Αν απαγορευτεί η ιστορία των δανεικών, ναι, δεν θα μπορείς να πεις γιατί ο ΠΑΟΚ όταν παίζει με τον Ατρόμητο δεν θα έχει απέναντί του Σουάρτα, Γιαννούλη και Χατζή Ισαΐα, ναι, ούτε κάτι άλλο. Θα κάνει εικονική πώληση, ρε κόκκινη. Έχεις δουλέψει σε λογιστήριο. Βρήκες τη λύση. Βρήκες λογίστρια να κλέβει. Εγώ δούλεψα σε τόσες εταιρείες. Εσύ δούλεψες μαύρα τα έπαιρνες. Λοιπόν. Δούλεψε σε λογιστήριο, πάρε εδώ, σε είχες μόνο στο Μετρόπολης έχεις. Άλλο δανεικό. Και εκεί πας μια φορά το μήνα, χτυπάς με τη βρομοδάρα. Άλλο δανεικός. Δεν θα σε πληρώσουν. Τι? Άλλο δανεικός. Ναι, άλλο δανεικός και. Και άλλο πώληση, όπως λες, εικονική. Εικονική, ναι. Είναι μεγάλη διαφορά. Και ο κόσμος τώρα που ακούει, γιατί να στεναχωρεθεί τώρα? Γιατί δεν να ασχοληθεί με αυτό που λέει? Ναι. Είναι μια αλλαγή η οποία θα είναι σημαντική αν γίνει. Ε? Είναι μια αλλαγή η οποία θα είναι σημαντική αν γίνει. Συστήκαμε, πάμε παρακάτω. Αυτό δεν είναι σοβαρό θέμα. Το άλλο θέμα το σοβαρό. Και το άλλο το θέμα είναι με τον Ουάρντα. Ουάρντα τι έπαθε? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ουάρντα. Ναι. Μετά τη Βαλένθια και από Τουρκία του πάνε στη Δίνα. Πώς θα τον δώσουν δηλαδή? 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια δώσει τον Ουάρντα. Ναι. Ο άλλος 8 έδωσε το Σάμαρι. 3 εκατομμύρια τον Ουάρντα θα δώσει. Και 21 έδωσα για τον Ρέτσο. Και 21 για τον Ρέτσο. Και ο Πάουκ θα πάρει 3 από το για τον Ουάρντα. Ο Πάουκ φίλο μου έπαιξε το γυρό παλί. Ναι. Και... Ο Πάουκ δεν έπαιξε στο Champions League. Δεν έπαιξε ο Europa πέρσι. Όσο έπαιξε. Ναι. Άλλο να παίζεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αυτό είναι σοβαρό θέμα τώρα με τον Ουάρντα. Δεν είναι. Ξέρεις ποιο είναι το σοβαρό θέμα, κόκκινο? Περίμενε. Ο Ουάρντα. Ναι. Είναι προτιμότερο να πουληθεί ή να επιστρέψει στον Πάουκ? Ο Ουάρντα κόκκινε. Αυτή είναι η ερώτηση. Ο Ουάρντα κόκκινε. Επειδή δεν είδαν ότι τι μπορεί να κάνει φέτος τον Ατρομητάκο. Του βάλανε μια ρήτρα 3 εκατομμυριάκια μόνο. Και δεν είναι καν θέμα κουβέντας. Έρχεται η Τουρκία, πώς τη λέει την ομάδα, ή η Βέλγικη ή οποιαδήποτε, σκάει 3 εκατομμύρια στο Ρώσο και τον παίρνει τον Ουάρντα. Το κατάλαβες το έργο? Πολύ ωραία. Οπότε, εδώ να πούμε ότι δεν προνόησε ο ΠΑΟΚ, δεν είδε ο ΠΑΟΚ ότι ο Ουάρντα μπορεί να κάνει τέτοια χρονιά και έχει 3 εκατομμύρια μόνο τη ρήτρα. Ότι μπορεί να μεγαλώσει πολύ περισσότερο. Οπότε ενδιαφέρον για τον Ουάρντα θα έχουν πολλές ομάδες με τόσο χαμηλή ρήτρα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ κόκκινο. Και ρωτάω τώρα. Το ρεπορτάζ κόκκινο είναι ότι το ενδιαφέρον για τον Ουάρντα δεν είναι γιατί ο Ουάρντα είναι ο Μέση να πούμε. Είναι ότι η ρήτρα είναι χαμηλή κόκκινη. Περισσότερα χρήματα μπορεί να πάρει. Κρέ, φωνάζει το κινητό σου. Κρέ, κρέ, κρέ. Περισσότερα χρήματα μπορεί να πάρει. Όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς γιατί δεν μπορεί να πάρει? Πώς θα πάρει, αφού έχει ρήτρα 3 εκατομμύρια. Την καταθέτει, τα βρίσκει και τα βρίσκει. Εγώ λέω ότι δεν τον πουλάει φέτος. Πώς το πες? Δεν τον πουλάει. Ποιος δεν τον πουλάει? Άμα κάτσει τα 3 και συμφωνήσει ο Ουάρντα, τον παίρνει. Τι θα πει δεν τον πουλάει? Δεν έχει τέτοιο. Να τελειώσω λίγο. Τελείωσε όπου θέλεις. Τον δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ και επιστρέφει. Ναι. Πιστεύεις ότι μέσω του ΠΑΟΚ μπορεί να ανεβάσει τις μετοχές του κι άλλο ή τώρα πρέπει να πουληθεί?
Ξανακάνω την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ απλή, αλλά όταν τρέχει το μυαλό σου όπου να είναι, ναι, λογικό είναι. Ναι. Να του κάνει τώρα συμβόλαιο του Ward. Να κάνει τον Ward ένα συμβόλαιο, ναι, πολύ καλύτερο από αυτό που είχε, ναι, και βάζει μία λίτρα 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια. Είναι προτιμότερο να το κάνει αυτό και μέσω του ΠΑΟΚ να ανεβάσει κι άλλο την ποδοσφαιρική του αξία, ή είναι προτιμότερο να το πουλήσει 3? Είναι ζάρι. Γιατί είναι ζάρι? Εδώ γιατί ο Ward είναι φελός γι' αυτό. Ο Ward μια χαρά είναι. Ο Ward μπορεί να βρει μια τραγουδίστρια ξαφιά 1,80 και να μπαίνει μέσα 6 φορές και να μπορεί να πάρει τα πόδια του. Κατάλαβε, και αυτό είναι το ρίσκο. Φέτος δεν με έδειξε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν είχε ξανθιές κάτω εκεί, είχε γύφτισες κάτω. Ναι, δεν έχει κόσμο στην Αθήνα, έχει μόνο Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, εκεί στο Περιστέρι. Ή σαν να στο Κελκύς πατήσεις στο Περιστέρι, το ίδιο. Ξανθιά γυναίκα δεν πρόκειται να βρεις. Δηλαδή, άμα θέλει να κάνει ζωή, δεν μπορεί να κάνει μεγάλη ζωή στην Αθήνα. Τι κομμάτια να έχει το Περιστέρι. Πάρει παρακάτω κόκκινε. Δεν είναι θέμα όλα, άλλο θέμα. Όχι, το θέμα είναι εδώ. Ναι. Το πουλά τώρα ή ρισκάρει. Εσύ τι θα κάνει. Δεν μπορώ να τον πουλήσω, ρε κόκκινε. Μου πετάνε τη ρήτρα και το δίνω. Το δίνω. Το πάει στην ευχή. Πάει στην ευχή. Πάρε τα 3 και φεύγει. Αν το κάνει τον ίδιο μια πρόταση μεγαλύτερη, τι κλάει, μάει, χάσιμο θα έχει. Χάσιμο θα έχει. Χάσιμο. Είδες που απάντησες. Για μένα. Αυτό θέλω. Όσο για το συλλαλητήριο. Μια και μου ήρθε φλασιά τώρα. Να συμπληρώσω λίγο, βοήθησέ με. Τα συλλαλητήρια τα κάνουν πριν βγει η απόφαση, όχι μετά. Γιατί τώρα είναι σαν να λες ότι ξέρω ότι η απόφαση θα είναι αρνητική, γι' αυτό κάνω συλλαλητήριο. Είσαι πόντιος δηλαδή που κάνεις το συλλαλητήριο το Σάββατο. Ρε, άμα τα έχει βρει, πάει σε ένα τρίμηνο να πέφτει. Πότε βγαίνει η απόφαση, Τετάρτη? Αυτό είναι άγνωστο. Σταμάτα ρε κόκκινε με τις εφημερίδες, κούρους κούρους και τα καρδιά υγείας και τα softex πολύ. Τα συλλαλητήρια τα κάνουν πριν βγουν οι αποφάσεις. Και τα λάστιχα και τις καμάρες, πα στα αεροδρόμια. Πα στη Βαβυλώνια που πάνε, ξέρω εγώ. Και είναι φλάντζες. Φλάντζες και είναι. Τα κάνουν πριν. Ποιο του είπε αυτού να κάνουν το συλλαλητήριο το Σάββατο? Αλλά ποιο θα τολμήσει να κάνει κριτική στου οργανωμένου? Σου λέει, φάμε κανένα ξύλο. Μα δεν το κάνουμε για να φάμε ξύλο, ούτε για να δώσουμε κακή πληροφορία. Τα συλλαλητήρια τα κάνουν πριν βγουν οι αποφάσεις. Όχι μετά. Γιατί άμα γίνει Τετάρτη η εκδίκαση και βγει την Πέμπτη το αργότερο, ή μπορεί να βγει την Παρασκευή, σου λέει ο άλλο, α, ξέρει κάτι. Θα κάνουν συλλαλητήριο μετά την απόφαση. Υπάρχει και το διαιτητικό. Τώρα να σε βρίσω στον αέρα, περιμένω 10 λεπτά στο διάλειμμα. Υπάρχει το διαιτητικό. Δίνεις ελπίδες τώρα, να χάσουν δύο υποθέσεις και υπάρχει το διαιτητικό. Ναι, καλά. Καλά. Το πριν το δικαστήριο. Ναι, ναι. Είναι πριν το διαιτητικό. Πριν την απόφαση θα είναι δηλαδή. Εννοείται, γιατί θα γίνει το διαιτητικό το Σάββατο ή τι θα γίνει το πρωί. Γιατί μπορεί να βγάλουν την απόφαση πριν. Τέλος πάντων, τα λάστιχα τα καίνουν πιο μπροστά. Αυτό λέω εγώ. Εγώ θα έκαιγα και ζάντες. Βρέσω, ξαναλέω, άμα η εταιρεία τα έχει βρει και τα έχει μοντάρει όπως θέλει, τι λόγο σου πέφτεσαι? Να τα έχει μοντάρει, τα έχει βρει, δεν μπορούμε να πούμε για αυτά τα πράγματα. Όσο για τα Χριστούγεννα που πάτε και κάνετε rafting, πώς έχει σκι και τα λοιπά, από τον box δεν πέθανε κανένας. Η άλλη πήγε να κάνει rafting, 40 ετών πάει. Θα βρει ο άλλος, άλλη γυναίκα, ο άντρας της. Πάει το παιδί ορφανό. Ο άλλος πήγε ο Βέλγος επάνω στο αυτό. Πάρτο να κάτω. Ο άλλος πήγε πάνω στα χιόνια να μπει μέσα σε μια κλούβα και να πέσει από τα χιόνια. Πάρτο να κάτω κι αυτόν. Έχετε σαλέψει τελείως και ακούτε box ή ποδόσφαιρο κτλ. Και λέτε αλήθεια αθλήματα. Τράβα, κάνε σχέση να βγάλει του αστραγάλου σου. Να το παίξει πλούσιο και κλαμουριάρι. Ναι, όπτοχε. Ενώ εσύ που κάνει box. Πάει. Ναι, τι έπαθα, ρε. Δύο δόντια έφαγα στον box. Σκοτώθηκα, ρε. Το μυαλό μου κουνήθηκε, ρε. Κουνημένο ήταν πριν κάνω box. Το μυαλό μου. Δεν μιλάω για το μυαλό σου. Για δεν μιλάς. Μην κουνηθεί κανένα νεφρό σου, καμιά σπλήνα. Σπλήνα. Από τις μπουνιές που τρως. Κεφάλα. Κουνηθεί. Αφού ναι. Βάζω στολή, ρε. Βαράνε εκεί πέρα οι πυγμάκοι. Τι στολή, ρε. Τι σου δίνουνε. Τι μου δίνουνε, ρε κόκκινε. Απλά σου λέω. Αυτοί οι φελοί που πάνε και κάνουνε σκι που δεν ξέρουν τι σημαίνει χιόνι. 30 χρονών είδε χιόνι πρώτη φορά στο περβάζι του σπιτιού του. Πάει και κάνει σκι. Ο φελός. Ο άλλος πάει κάνει rafting. Σκαρφαλώνει και τα λοιπά. Το μόνο που έχει σκαρφαλώσει είναι καλά είναι υπόγειο που έχει ξεχάσει τα κλειδιά στον ημιόροφο γιαγιά του. Χαζομάρευε. Άσε με τώρα να τα πω, ρε κόκκινε. Αποδεδειγμένα. Άσε με, ρε κόκκινε, να τα πω. Ο άλλος πάει, κάνει απάνω στις 5 πηγάδια, 6 πηγάδια, μπαίνει μέσα σε ένα βαρέλι και φεύγει από 100 μέτρα κάτω. Πέφτει μια χιονοστιβάδα, πάρ' τον κάτω. Ε, πόσο φελή μπορεί να είναι αυτή, ρε κόκκινε. Κοίταξε. Τα ατυχήματα δεν τα ατυχήματα, ρε κόκκινε. Τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα δεν συμβαίνουν σε αυτούς οι οποίοι πάνε για πρώτη φορά. Ναι. Συμβαίνουν σε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν συχνά και υπερεκτιμούν τον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους και την πατάνε. Αυτός που πάει και κάνει σκι,
ο νεόπτωχος με το τσιπ που γράφει νίζι τα ταφ. Ξέρεις τι σημαίνει ρε κόκκινε νίζι τα ταφ. 16 ετών αυτοκίνητο σημαίνει το νίζι τα ταφ. Μη σου πω 17. Κατάλαβες. Νίζι τα αλφα με το τσιπ πατζέρο με 230.000 χιλιόμετρα η βογγίξη μηχανή. Καταλαβαίνεις τον νεόπτωχο θέλει να δείξει ότι κάνει κάτι. Πάρ' τον ακάτω λοιπόν. Δεν την πατάει αυτός που πάει τώρα ο νεόπουλτος ή ο νεόπτωχος που λες. Την πατάει αυτός ο οποίος πηγαίνει χρόνια και υπερεκτιμά τις δυνατότητες του. Αποδεικμένα. Γρηγόρη, ο Ραπτόπουλος ξέρει γιατί κάνει γυμναστική. Γιατί δεν του αρέσει η διαδρομή, του αρέσει ο προορισμός. Ο προορισμός μετά την προπόνηση ποιο είναι, συντουζιέρα με 20 ναι, συναθλητές. Ναι, ναι. Και πηγαίνει για τον προορισμό, κατάλαβες. Πηγαίνει και στα ντουζ στα όρθια με άλλους 20. Και εντάξει, πέφτουν τα σαπούνια, ξέρει τώρα σε τι γίνεται. Φοδωρέ. Ο Ραπτόπουλος ικανοποιείται γιατί έχει ανοιχτό το παράθυρο και βλέπει όλες τις κυρίες απέναντι να τον κοζάρουν. Και χαίρεται σαν το Ρόκι Μπαλμπόα. Αλλά αντί για τις κυρίες το βλέπουμε και οι κύριοι, εκείνο το θέμα. Αυτό εσύ το είπες, εγώ δεν ξέρω. Εσύ όταν άνοιξε το παράθυρο και σε έβλεπε ο καλόγερος χαιρόσουν, με το σαπούνι το μαρουλιού. Αν το βλέπει η Βούλα, εγώ και στο Άγιο Νόρος έχει σαπούνι μαρουλιού. Εγώ και κυρίες μίλησα. Απόλαυση στο μπάνιο, σαπούνι μαρουλιού. Επειδή μου ήρθανε μηνύματα, δεν μου λες. Αν το σκύψε κύριε Μπανάκι, μανάκι. Θα ποντάρεις 3-0 τη City. Θα βουλώσουν τα λούκια, μανάκι. Θα ποντάρεις 3-0 τη City. Ναι. Άκλαστος θα πας. Άκλαστος. Μπα το άκλαστος δύσκολο. Ρώτα τη μήνυ από χτες. Άκλαστος θα πας όμως. Δόξα δράμα σόφι 4 με 6 γκολ. Τα υπόλοιπα είμαι. Τα είχαμε να λέγαμε. Ακούγονται γκλίνκ εκεί, γκλάνκ, γκλουγκ. 4 κινητά από εκεί. Γκλάνκ, γκλίνκ, γκλουγκ. Να ρε αυτό το μάτς πες έλεγε για τον Άρη με το όφι. Αφού είναι μαλωμένοι. Τώρα δόξα δράμα σόφι είναι τα τσιμιτσιχότσι. Τίποτα ο Γρηγορίου. Είναι λάτρες της ασιατικής κουζίνας. Και λίγο Μεσόγειο, εκεί ένα νησί Μάλτα έχει λέει. Να γίνει, έχει να γίνει. Μάλτα, Μαλαισία, ξέρεις. Πηγαίνει... Ο γιατρός μου, ο ορολόγος ο Φίστας πήγε στη Μάλτα και μου λέει έχει πολύ ωραία σαλέ και τα λοιπά. Λέω, είδες κανένα γνωστό εκεί. Μου είπαν ότι πήγε, λέει, πέρσι ο Γρηγορίου, λέει εκεί. Λέει, και κάτι διακοπές εκεί ο Γρηγορίου. Κατάλαβες. Ασίες, Μάλτες είναι καλή προορισμή. Και κάτι καινούργιες κουζίνες, καινούργιες κουλτούρες, να πούμε και τέτοια. Ναι. Και κάτι κουμπάρι από Κρήτη, πάρουμε κάτι παλέτες. Ναι, 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 ναι. Λέγε Γρηγόρη. Που έχουν και μαναβική σημασία. Για την μικρή ομάδα να πεις τίποτα. Όχι, δεν έχω να πω. Θέλω να δω τι θα ποντάρω σήμερα. Εσύ παίξε 3-0. Τι θα ποντάρεις ρε κόκκινε. Τι θα ποντάρω. Ναι. Θα δω. Α δεν αποφάσεις ακόμα. Μετά όχι, το μεσημεριανό τραπέζι. Το over 3,5. Θα πάρεις και ένα υπνάκο εκεί. Όχι. Μπαλκόνι, το... Καταρχήν έχω άδεια ρε κύριε. Μιλάς κιόλας. Εγώ έχω άδεια και είμαι εκεί. Όμορφο προσκεφάλι. Εγώ έχω άδεια και είμαι εκεί. Δεύτερον. Και είμαι εκεί. Το over 3,5 ναι. Πληρώνει ελάχιστα. Ποιο. Το over 3,5 το παιχνίδι City Liverpool πληρώνει ελάχιστα. Είναι 78. Ναι. Αν δεν έπαιζες 3-0, τι σκορ θα έπαιζες. Σε αυτά δεν είμαι καλός, συγγνώμη, δεν το έχω. Το 4-1 σ' αρέσει. 4-1, ναι. Το 4-1 σ' αρέσει. 4-1, το over 4,5 ή 5-5. Πες το over 4,5. Σκορ, ρε, πες μου, σκορ. Και το 2-0. Δεν το έχω ρε. Ρώμα, Μπαρσελόνα, 1-2 σκορ το παίζεις. Ναι. Ωραίος. Να παίξουμε και ένα 3-0, να πούμε 2 μαζί. Για παράταση. Παράταση, ναι. Αυτά συνήθως πάνε 2-0 στο παραλίγο, όχι στο παράταση. Παράταση. Στο παραλίγο πάνε αυτά. 2-0 για ένα γκολ περνάει η άλλη κατά. Ίσως, ίσως. Ναι. Τι θα παίξουμε. Το άλλο ποιο είναι το μας. Bayern. Αύριο. Αύριο. Over 3,5 γι' αυτό. Σήμερα είναι η Μπαρτσελόνα. Ναι. Την παίξουμε 1-2 την Μπαρτσελόνα στη Ρώμα και 3-0. Θα πάρουμε κάνα αμάξι καινούριο. Μας κάνεις το δαρικό εκεί να το τρακάρουμε το πρώτο εξάμεινο. Να πάρεις κανένα προσαϊκό. Δεν χρειάζομαι προσαϊκό. Εγώ άλογα να έχει και ας είναι ότι είναι. Ναι ρε παιδί μου. Μου αρέσουν τα άλογα, κατάλαβα. Μου αρέσουν τα άλογα εμένα. Μου αρέσουν τα άλογα, ε. Μ' αρέσουν τα βραδισμένα, τα μαύρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου είπα τι έπαθα. Τι έπαθες Γρηγόρη. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Πάω κι εγώ στην Χαλκιδική για το Νοβελία. Στον Κατσιαμπή πήγες Γρηγόρη. Όχι, όχι, με το ψηλό ήμασταν. Πού με τον? Με το ψηλό ήμασταν. Πάλι άλλος πλήρωνε. Λέγει. Λοιπόν. Τελειώνουμε. Τα πήρες τίποτα κουραμπιέδες, τύπησες εκεί και τα λοιπά.
Ναι. Ποτίδια, από τη μεριά. Ποτίδια. Όχι. Yeah. Εδώ κοντά. Καλλικράτεια. Στην Καλλικράτεια πάνε όλοι γύφτοι, ρε. Η Καλλικράτεια είναι η πόλη, το χωριό των γύφτων κάθε καλοκαίρι. Μόνο τα κάτουρα που έχουν εκεί, η μολυσμένο περιβάλλον, ρε. Καλλικράτεια. Πού θα πας. Να μιλήσω, ρε. Τι να μιλήσεις, ρε. Ρε βλάχο, ρε γύφτο στην Καλλικράτεια. Θα μιλήσω. Στην Καλλικράτεια πήγε να κάνει Πάσχα, ρε γύφτο. Γύφτο. Με στη βρώμα και στη δυσοδεία. Σε κλείνω, ρε. Κόβομαι μόνο μου. Γεια. Έκλεισε. Έκλεισε, ναι. Δεν σε άντεξε άλλο. Έκλεισε. Πού να αντέξει άλλο με σένα. Πάρε Volvo, λέει, S60, TAF 4, 180. Τα Volvo δεν μ' άρεσαν ποτέ. Σ' άρεσαν τα Volvo. Οικογενειακά αυτοκίνητα. Αντιαισθητικά αυτοκίνητα. Volvo. Σαν τα Golf έχει ρε τα αυτοκίνητα. Κάτσε, ρε, και εσύ τι έχεις, Seat Cordoba. Εγώ μέχρι να πεθάνω Seat Cordoba, θα το πουλήσω εγώ. Εκτός αν μου το καταστρέψω. Ή το καταστρέψω εγώ. Εσύ λοιπόν, το καταστρέψεις λίγο δύσκολο, τώρα μην σου κάνω κανένα... Το παίρνει και η γυναίκα. Α, εκεί παίζει, ναι. Έχεις ασφάλεια, έχεις, ε. Διπλή, νυχτή, μπαλάτη. Κωστά μου, η ασφάλεια πιο πια δυνατό να έχεις. Φοβερό πακέτο. Έχω ένα πακέτο, αγόρι μου. Λέβες, μπαλάτος. Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτή ήταν η πρώτη ώρα. Εδώ ήρθανε παιδιά, έχει 5 μηνύματα αυτό το πρωί. Πώς έκανε, ο Μανούσης έκανε εκπομπή, έκανε ο Μανούσης. Η άλλη με την κοπέλα. Ακόμη από το ξύνο. Έκανε ο Ραγκάτσης εκπομπή και είχε 6 μηνύματα σήμερα. Δεν είχε, γι' αυτό δεν είχε Ραγκάτσης σήμερα. Τι κολομέρες είναι αυτές. Πω. Με στη σούρα του άλλος, γαστρεντερικά άλλοι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πόσα μηνύματα έχει. Το πρώτο μήνυμα ήρθε 7:49. Ξενίδης Κωνσταντίνος. Στην εκπομπή σου έχεις 1, 2, 3, 4. Από τις 2 και 10 μέχρι τώρα. Έχεις 4 μηνύματα. Έχω 4 μηνύματα εγώ, ναι. Και όλοι οι άλλοι έχουν 3. Να σα διαβάσω ή τα έχεις δει. Φαλακρέ, το θέμα των δανεικών παιχτών είναι σοβαρό. Ήδη για τον χρόνο πάω χάνει 12 βαθμούς με την πτώση του Πλατανιά Κέρκυρας και παίρνει μόνο 6 βαθμούς από τον Όφη. Έχει δίκιο ο φίλος. Ναι. Χωρίς αυτές τις ομάδες δεν μπορεί. Μην ξεχάσουν να κάψουν τα λάστιχα τα πάω και όπως η Λαρισέτη 85. Ο 123. Τι ωραία να μυρίζει καμένο λάστιχο, ε. Ουσάρι καρβουνίλα, έτσι. Τώρα κατάλαβε τι γίνεται. Yeah, πάνω 80.000 κόσμο, να έρθει όλοι καβάλο, όλοι δράμο, οι σέρε. Έρευνε, κλείνει όλη η πόλη, δεν λειτουργεί τίποτα. Θε να πα σε κέντρο με τα μάξι. Τίποτα, διαμαρτυρίε, κακό, είμαστε κι εμεί στην πόλη να φωνάζουν κτλ. Να βρίζουν τον πρωθυπουργό, να βρίζουν τον αξιωματικό. Βρε, η εταιρεία τα έχει βρει. Δεν ξέρω τι να σου πει. Αφού τα έχει βρει η εταιρεία, εσύ τι κολοσκά τώρα. Ναι. Πε σου ρε, εσύ κόκκινε να τον αποστομώσει ότι όσο εσύ δεν ήσουν Πασόκ, τόσο αυτό δεν έχει τον άρση καρδιά του. Ναι. Τώρα εμάς πλήσα φως συνέβη. Ό,τι θέλει λέει. Τι έγινε, ράπο, ωραίο το πενθήμερο χωρίς εκπομπές. Αφού το παίζεις άθεος, γιατί δεν ήρθες μόνος σου να κάνεις εκπομπή. Δώρο, Πάσχα, πήρες, τζάμπα μάγκα. Λέει 789. Κοίτα, πάνω απ' όλα, δευτερόλεπτα, είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Και ο χριστιανισμός παρέχει πολύ καπιταλισμό. Οπότε ως εμπορικότητα ο χριστιανισμός με βοηθάει, αλλά με χαλάει αυτές τις συγκεκριμένες μέρες, να πούμε. Οι οποίες δεν έχει πρωταθλήματα κτλ. Τη βρήκα όμως με τη City, τη βρήκα με τη Liverpool. Τη βρήκα να πούμε με τη Γιουβέντους, τα 4-2, βρήκα την άκρη μου εγώ, μη στεναχωρίζω. Ως καλός πολίτης αγκαλιάζει τα πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα της καπιταλιστικής χριστιανικής θρησκείας. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές εντός λίγων λεπτών. Μικρό είναι το διάλειμμα ούτως ή άλλως. Θα βγάλουμε και τον κόκκινο, θα βγάλουμε και τον γουρούνα. Διάλειμμα. Χορηγούς ώρας, τους είπε ο Κόκκινος. Να φανταστείτε πόσο βρωμερές είναι οι γιορτές. Μία γραμμή έχει μόνο στην αναμονή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή σε τι σύψη βρίσκεται ο κόσμος, σε τι σούρα να πούμε και όμως τι. Όπως στη χώνευση είναι. Πα. Να συλλογιστείς με τα σοφία. Πρέπει από την Αθήνα, ξέρει αυτός. Ποιος σου είναι. Όχι, απλά έτσι. Θα ανοίξουμε γραμμές. Το παρατσούκι. Τώρα. Για να από την Αθήνα. Και σε όλα τα λάκια από τη σχολή που μας ακούνε κάτω από Αθήνα. Σχολή, τι σχολή. Να τη βγάλω πρώτα και μετά, γιατί θα με κατεμοιάζει. Δεν θα τη βγάλω. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 2310-390. Ναι. Για να έρθει σε επικοινωνία με το γοητευτικό, σαγηνευτικό και πανέξυπνο Κωνσταντόπουλο. Επικοινωνία, κοινωνία. Ναι. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Ένα είναι, δεν υπάρχει άλλο. Ναι, άλλου 5 περιμένουμε. Ναι. Οι 5 πέσανε βασικά. Περιμένουμε άλλου 5. Αφού δεν πήρανε κόκκινο, πώ πέσανε. Καλημέρα, κύριε Μοναδική. Καλημέρα, Αυτόπουλε. Καλώς. Αλέξανδρος από Κο, ο τρελός μου που παίρνω εγώ. Ναι, αλλά ο παπάς σου είπε να μην βγαίνεις από εκεί, έχω προβλήματα εγώ. Άκουγα, λοιπόν, μη σα αφοριέσαι. Έβαλε τον παππού για ύπνο. Ο πρώτος είσαι ο ακροατής ο μόνος και είσαι και τρελός. Ωραία. Δεν είναι τρελός τον Μπαουκ. Ναι. Τον Μπαουκ τρελάθηκα εγώ.
Εμένα ο παπάς μου είπε ότι ανατράπηκε ένα καμιόνι στο στρατό. Αυτό ήταν. Μην με διακόψει λίγο. Συγγνώμη. Δεν τα βάζω μαζί σου. Χθε το βράδυ δεν με άφησε ο πατέρα να μιλήσω. Επειδή τώρα κοιμάται και μπορώ να μιλήσω. Θέλω να πω κάτι σε όλου του παοξίδε από ηλικία που γεννήθηκα μέχρι χθε. Μέχρι την ηλικία. Εγώ να ρωτήσω του παοξίδε που μα ακούν, θα πάνε στο συλλαλητήριο. Να πιάσω παλμόδια. Εσύ θα πα στο συλλαλητήριο. Δεν θα πάω στο συλλαλητήριο για δύο λόγου. Επειδή έχω ανακτήσει και μας έχουν κάνει άκουγα και τον Κούλη Αποστολίδη νωρίτερα και πήγα και στον Ορφανόμιλο το Σάββατο που έτρεξα με μαραθώνιο. Ναι. Μ' ακούτε γιατί μ' αρέσει να γυμνάζομαι εγώ. Σαν τον Κάλλη με ένα πράγμα και σαν εσένα αυτό που λέμε. Είμαι άρρωστος με τον αθλητισμό. Μ' αρέσει, μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. 15 χρόνια πατήσω στο γήπεδο λόγω του Παπαπέτρου που σου είπε σφύρα τη λύση πάνω να φύγουμε. Ναι. Σε θυμάσαι. Δεν ξέρω αν πάτησε στο γήπεδο. Ναι. Γιατί μας κοροϊδεύουνε. Ναι. Γιατί 30.000 παόκια ήταν προχθές του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και δεν έγινε το μας. Αυτά τα λεφτά ποιος θα πληρώσει, ρε παιδιά. Λοιπόν, το ερώτημα. Το ερώτημα στους ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σπάλι, γιατί. Μ' ακούς. Ναι. Μ' ακούς, Αρτόπουλε. Σε ακούω. Ωραία. Θα μιλήσω ρε μα και ωραία. Η Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ είναι μόνοι τους και θα το σηκώσουμε τον ΤΑΠ μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Άντε για Ερντογάν τα ίμια που θα πάει στα τρίμια. Τα τρίμια θα πάρει, θα πάρει τα ίμια. Δικός μου άνθρωπος είναι αυτός, δεν τον φοβάσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αρτοπολιακός. Λοιπόν, να δούμε αν θα πάνε στο συλλαλητήριο από καβάλες, από σέρες, από δράμες, από καποτινές, από κυλιές, από κατερίνες. Γιατί τώρα άμα ζούσε ο Παρασίδης θα τους ξεσήκωνε. Αλλά εδώ βλέπω μια νοχελικότητα να πούμε. Καλημέρα. Λέγε φίλε. Κλείστο ράδιο φίλε. Ξεσούρωσε πρώτα μια καφέ πιες σκέτον. Ναι. Κλείστο ράδιο φίλε. Πάμε πάλι. Δεν ακούγεται. Τι με νοιάζει εμένα ρε φίλε. Εγώ πληρώνω. Θα πας στο κανάλι πώς λέγεται. Σούπερ. Το ξέρεις το κανάλι Σούπερ. Ναι. Στο κανάλι Σούπερ θα παίζει ο Καρατζαφέρης. Αναμετάδοση. Αναμετάδοση θα κάνεις. Στο κανάλι Σούπερ. Μάλιστα, τώρα θέλει να περάσει λέει μια από το ραδιοτηλεοπτικό ένα τυπικό χαρτί να πάρει σε καμιά εβδομάδα, τρεις μέρες και θα παίζει από το Σούπερ. Έγινε. Έγινε αγόρι μου. Ο ΟΤΕ TV θα παίζεται από τον ΟΤΕ TV, από την πλατφόρμα του ΟΤΕ TV και από το κανάλι Σούπερ. Εντάξει, έγινε τοπικό κανάλι. Και έγινε να πούμε Πανελλήνιας Εμβέλειας γίνανε τα υπόλοιπα από τα Αθηναϊκά 5-6. Εμείς είμαστε σε τοπική εμβέλεια Αθηναϊκή. Πελοπόννησο παίζει όλοι με ένα άλλο κανάλι, Κύπρο παίζει με ένα άλλο κανάλι και τώρα θα να δω από το Σούπερ. Εντάξει, εσύ μπορεί σε λίγους μήνες να παίξεις πανελλαδική εμβέλεια. Δεν πας στο διάλογο. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, εγώ είμαι. Φίλε. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, ρε παιδιά. Γιατί η πράγμα. Και Χριστός Ανέστη, δεν πειράζει, ας μην πιστεύεις. Ραπ, ξέρεις τι ήθελα να σε πω, ρε φίλε, επειδή είπες για αθλήματα πριν και τέτοια. Ναι. Εγώ σε άκουσα που λες είμαι 40, λέω εσύ τώρα ακολόγερος 50 τόσο είσαι και πας box. και λέω επειδή είχα μου χρειάσει, λέω ας πάω ρε παιδί μου λίγο να κάνω, έτσι είναι και λίγο δυναμικό, να εκτονώνομαι να κάνω αράνο, λέω ας πάω. Πού πήγες? Πάω γράφω με φίλε και ήμουν έτοιμος να σε πάρω τις προάλλες, ναι. Να σε πω ότι ξέρεις τι ωραία να πούμε ξεμούδιασα και ωραία ξεκινάω. Κάνω 1, 2, 3, 4 προπονήσεις. Τι άθλημα. Kickbox. Kickbox, ναι, ναι. Ναι, σαν αυτό που κάνεις και εσύ. Εσύ με παρότρινες, αυτά που έλεγες και πήγα σου λέω ρε φίλε, με επηρέασε. Δεν έκανα καλά εγώ. Πάρα πολύ καλά και λέω να λέω ραπ, πέρα από το ότι κάνουμε το χαβαλέ μας, λέω με έκανε και κάτι καλό, λέω να κοιτάξω λίγο την υγεία μου. Ωραία. Άκου τι παθαίνω στην τέταρτη προπόνηση. Με βάζει με ένα πιτσιρικά ένα σπόρο 20χρονο καβλό και ακόμα ρε ράπ είμαι στο 1-2, 1-2, 3-4 στα πλευρά και στο 3-4 στα πλευρά που κάνουμε καταλαβαίνεις με την καρφών ενώ άμυνες ακόμα δεν ξέρω να κάνω το χαϊβάνι εκείνο ακόμα άμυνες δεν ξέρω τι να το μάθει μου ρε χαϊβάνι και με την καρφών στα πλευρά ραπ και δεν έχω πάει από τότε έχει κοντά στο μήνα και ακόμα πονάω όταν κοιμά. Θα σου πω κάτι. Καταλάβω βέβαια. Είναι λακαμάς. Είναι λακαμάς ο δάσκαλος, αυτός που σε έβαλε. Γιατί όταν είσαι. Εγώ πήγα 39 ετών. Την πρώτη προπόνηση δεν με έβαλε να με δίρουνε. Πήγα άσο 2, άσο 2, 3, αργά, 5, κλείσου, έτσι κίνηση. Τεχνική με έκανε. Έκανε τεχνική. Τεχνική κατάρτιση.
Μετά πα πιο γρήγορα, πα πιο αυτά. Ο, άμα είναι βλάκα ο δάσκαλο και σε έβαλε τον με τον άλλο που είναι πολυβόλο να σε αλλάξει τα πετρέλαια. Είναι ευθεία αυτό. Τον έβαλε ο δάσκαλος χέρι, τον είπε και χαλαρά, αλλά εκείνος μία δεν ήταν δυνατή, αλλά ξέρεις πώς είναι στα πλευρά, λίγο τάκ και ρε εσύ, ένα μήνα μπορώ να συνέλθω και τώρα ξέρεις τι φοβάμαι, μήπως δεν ξαναπάω ρε ραπ τώρα και θέλω να πάω ρε γάμο, είναι αμαρτία που δεν θα την πάω. Και εσύ τώρα μία στα πλευρά, εγώ στα γήπεδα ξέρεις πόσες έχω φάει στα πλευρά, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη μία μεριά και κοιμόμουν από την άλλη, ούτε ανάσκαλο ούτε μπρούμητα ούτε τίποτα. Είναι δύσκολα στα πλευρά. Είναι δύο άλλη φορά μα τύχει να πέσει ξύλο, στα πλευρά θα την ανάψω. Μπλάμε, δεν μπορείς να ανακουνηθείς, δεν μπορείς, ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Μη, επόμενη γραμμή. Όταν είναι να μαλώσεις, φίλε, σαγόνι πρέπει να βρεις. Τι πλευρά και τι. Άντε και βαρέσει κάποιον που έχει τα πλευρά του κόκκινου. Καταλάβει το βόδι. Βαρέσει αρκούδα στα πλευρά. Δεν είναι τα πλευρά. Άμα δεν είναι δουλεμένος. Αυτός που πέφτει σίγουρα κάτω, όποιος και αν είναι, είναι στο σαγόνι όταν τη φάει. Σαγόνι σε τέζα. Τώρα πλευρά και ιστορίες είναι βλακίες. Ρε τον ανθρωπάκο τι του κάναν. Καλημέρα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Όλα καλά. Όλα καλά εσύ τι. Γιώργος δάσκαλος από Πάρο. Γεια σου δάσκαλο. Όλα καλά. Λοιπόν, βρήκα χρόνο να πάρω τώρα που είμαστε. Καλά έκανες δάσκαλο. Οι τεμπελιδές. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλούσα, αλλά τώρα επειδή μιλήσατε για γυμναστική, θα μιλήσω και μα εγώ. Πάνε οι φελοί όλοι με τα τζιπ που είναι 17 ετών. Πρώτο κινδυνεύουν ότι θα ανατραπούν τα τζιπ από τη σκουριά. Δεύτερον. Πάει ο Γκλαμουριάρης τώρα να πιάσει να πούμε το αυτό του σκι. Είναι αγύμναστος. Τον παίρνει ο κατήφορος που τροβαλάει. Πάνε αστράγαλοι, πάνε καρποί, πάνε αγκώνες. Χιαστοί αυτά και τα λοιπά. Κάτσε στο σαλέπιες. Βλέπε τους άλλους. Εγώ πήγα τρεις φορές. Με λέει να πάρεις, λέει να κάνεις. Λέω ευχαριστώ πολύ. Δεν τα ξέρω αυτά τα θλίματα. Πάρε και μια συντροφιά. Είναι επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ. Τρως μια σούπα εκεί, ντοματόσουπα, τι τρώτε εκεί και τα λοιπά. Τι λες τώρα. Λοιπόν, Κωστή, είμαι στα 52, ναι. Είμαι 1,65 στο ύψος, στα 58 κιλά. Κάνω γυμναστική 6 φορές την εβδομάδα. Σαν τον Κάτσε είσαι δηλαδή. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Μπονόβας, Κάτσε. Λοιπόν, στο μάχια τέτοια τίποτε. Κάνω, τι κάνω, κάνω 300 που σάψει την ημέρα, όχι συνεχόμενα. Κάνω 20 σετ των 15. Μόλις σταματήσω το σετάκι των 15 για 1,5 λεπτό είμαι σε στάση από ψηλά, δηλαδή γύρω στα 45 εκατοστά είναι το ύψος που κάνω τα push-ups. Εδώ και 4 χρόνια το κάνω, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και ψυχολογικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Πέρα από τη σωματική κατάσταση και ψυχολογικά. Έτσι όπως σε κόβω, φίλε, κάτω από 200 χοληστερίνη θα έχεις. Α, δεν ξέρω. Δεν τρώω πολύ κρέας βασικά. Έτσι, θα ξεχάσεις να πεθάνεις, ρε φίλε. 1,65-58 κιλά κάνεις προσάψεις και τα λοιπά. Πηδάς χωρίς χάπι σίγουρα. Εννοείται. Μπράβο τα γόρια μου. Έτσι είναι. Απλά πίνω πολλούς καφέδες όμως. Έτσι, θα τους πίνεις χωρίς ζάχαρες μέσα. Τίποτα. Τίποτα. Σκέτους. Τότε εντάξει. Μια χαρά. Σκέτους. Το σάχαρο είναι τους καφέδες είναι τα προβλήματα. Και το φοβερό είναι και άλλους τους φίλους που ακούνε. Είμαι στα 52, παίζω ποδόσφαιρο με το γιο μου. Είναι τρομερό πράγμα να παίζεις με τη συνέχεια σου και να σε ξεπερνάει. Δηλαδή ακόμα σπριντάρω. Πρέπει να είσαι χάφιλε. Εξτρέμ έπαιζα. Αριστεροποδάρι έχεις. Δεξιά, αλλά με βάζανε, τότε με βάζε ο συγχωρημένος ο Χατζηδο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  στον Άρη. Αντίθετη πλευρά για να παίζω και να κόβω μέσα. Ρε εσύ, έπαιζε στον Άρη του Χατζηδο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  52 ετών. Άρα είχε συμπέκτη τον Ταχαμάτα. Όχι ρε φίλε. Ήμουν στο εφηβικό ήμουν εγώ. Ναι. Καρχαμάνι πρόλαβες. Ήμουνα με γενιά Νουφριάδη. Α, Νουφριάδη. Ναι. Νουφριάδης, ο Σαμόλης πρέπει να ήταν. Ο Σαμόλης, ναι. Ο Σαμόλης. Ήταν πιο μπροστά. Ο Μπέκας εκεί, ο ψευτοτερματοφύλακας. Ακριβώς. Ναι. Ένας από πίσω στόπερ. Ψευτομάνατζερ, μάλλον. Τερματοφύλακας, καλός ήταν. Ναι. Αλλά από Ηλίουπολη τώρα χαριλάω δύο λεωφορεία την ημέρα, εργατική οικογένεια, ο πατέρας να φωνάζει τον Ατάλο. Ναι. Είναι φοβερό πάντως να έχουμε υγεία όσοι μεγαλώνουν παιδιά, να μας βλέπουν δυνατούς και να γυμναζόμαστε μαζί, ειδικά στα αγόρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φίλε, κλείσε, θα ξεχάσεις να πεθάνεις. Κλείσε. Εκτός αν περάσει καμιά ταλίκα από πάνω. Είναι και αστάθμινη πάρα. Πρέπει να καρφώνεις σαν κομπρεσέρ στο τσιμέντο η ώρα 3.30 μέρα. Βέβαια, αυτός, ναι. Όλη μέρα, ναι, βέβαια. Ένα 55-58 κιλά. Καλημέρα. Καφάς τη γλώσσα σου. Πασόκο. Καφάς τη γλώσσα σου του βαριού του λες την ταλίκα, ρε. Εσύ θα ζήσεις λόγω αναισθησίας. Λοιπόν, σαν τον κόκκινο. Θέλω να μου πεις, ναι. Ποιο χάπι παίρνεις να πάρω κι εγώ. Ποιο? Ποιο χάπι παίρνεις. Ποιο χάπι παίρνω για ποιο πράγμα. Για αυτό που είπες του παιδιού χωρίς χάπι. Α, εγώ τρώω γύρι.
Βασιλικό πολιτό και έχει. Βασιλικό πολιτό και γίνει. Εγώ δεν παίρνω τίποτα ακόμα. Ναι. Ναι, ας υπηδάς με το δάχτυλο. Λέγε ρε. Και όχι το χοντρό, το μικρό, το λεπτό. Δεν μου λες, είπες ένα εκατομμύριο παουτζίδες. Ναι. Πού τους βρίσκεις αυτούς, σε ποια ομάδα έχει ένα εκατομμύριο. Ναι. Πόσα είναι δηλαδή. Ας γίνει μια ομάδα να εμπάσει ένα εκατομμύριο υπογραφές. Άμα τις βρει, ένα να με βρεις. Ρε φίλε. Σε όλη τη γη, σε όλη τη γη, ένα εκατομμύριο παοξίδες υπάρχουν. Εντάξει. Μη σου πω τι είναι παραπάνω. Οι μετανάστες, δεξιά, αριστερά κτλ. Συγγνώμη, με τα λόγια μπορεί να υπάρχουν και 7 εκατομμύρια. Άκου, 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 άκου. Εσύ μπορείς να μπαμπάσεις, όχι να έρθω στο συλλαλητήριο, ένα εκατομμύριο υπογραφές μπορείς να μπαμπάσεις. Εγώ δεν μπορώ ρε φίλε να λύσω τα κορδόνια μου, άσε με εμένα τι μπορώ να μάσω. Αλλά λέω ότι το συλλαλητήριο άμα δεν γίνει με 50.000 κόσμο, καλύτερα μην γίνει. Ή θα πάνε όλοι, ή θα πάνε 2.000, 2.500, 1.800 και μαλώνουν εκεί με τις κομμουνιστές του Ηρακλή, εκεί θύρα 10 θα είναι κρυμμένοι στα υπόγεια. Δεν είναι τώρα. Εδώ πρέπει να είναι ο Δες Βαρβάρων, θα πρέπει τα ραδιόφωνα να παίξουν ανάλογα, οι τηλεοράσεις, τα site και αυτά και τα λοιπά, να υπάρχει εμπνευστής, να υπάρχει προσώπατο το οποίο θα ηγηθεί, να έρθει ο Σαββίδης, ο Γιώργος, να μπουν μπροστά. Δεν τα βλέπω αυτά. Το κατάλαβες. Συμφωνείς μαζί μου. Αλλά. Αντί να βγάλει η εταιρεία και να πει πάμε, βγήκαν οι οπαδοί. Δεν μαζεύουν τα 50.000. Δεν ξέρω. 500.000 πώς μαζευτήκαν για το όνομα Μακεδονία. Και για τον ΠΑΟΚ θα μαζευτούν τρεις. Άρα οι πολλοί πήγαν για μη συγκρίνεις τον μετάλλο. Τι. Εκεί υπάρχουν παουζίδες, αριανοί, ολυμπιακοί, από όλες τις πάστες. Μάλιστα. Κατάλαβες, γι' αυτό μαζεύονται. Ναι. Ας το υποθέσουμε εθνικό θέμα είναι. Αλλά μακάρι να μαζευτούν 60.000. Ναι, για να μαζευτούν όμως 60.000 δεν πρέπει να πάνε μόνο οι Μαο-Μαο. Θα πρέπει να πάνε και οι απλοί πολίτες, τα παιδιά, οι γυναίκες. Ναι, άκου εμένα τώρα. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει έμπνευση, να υπάρχει άνθρωπος, να υπάρχει στοχαστής, να υπάρχει ας πούμε ο ηγέτης, να υπάρχει να μπουν μπροστά, να κάνουν πριν, να γίνουν συνεντεύξεις, να έρθει εδώ ο Μπούζος 2 ώρες, να δώσουν εκπομπές. Δεν γίνονται έτσι αυτά ρε. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Σωστό. Άκουσε με τώρα το τελευταίο. Πάμε. Με το που άνοιξε τις γραμμές, ναι. Μία γραμμή ήταν, δεν έλεγες εσύ. Ναι. Αυτή είδες πόσο αξίζει ο κόκκινος. Είδες. Άμα λείπει ο κόκκινος δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό ακριβώς. Φύγε. Άντε, για χαρά. Αφού η εταιρεία δεν θέλει, ρε, γιατί το πολεμάς. Άντε πάλι. Δάσκαλος Παπαδόπουλος, Ultra Fighters. Πες του με όποιον δάσκαλο καθίσει τέτοια γράμματα θα μάθει. Σε περίμενα προπόνηση σήμερα. Σήμερα είχε πληρωμή σχολείου. Σήμερα είχε κατάθεση, είχε τράπεζες, είχε αυτά, είχε ιστορίες. Υποδότης. Πάω το απόγευμα να τρέξω και αύριο δάσκαλε πρωί-πρωί, ετοιμάζω να με κάνεις κόσκινο στο ξύλο. Ο δάσκαλος τώρα 11 χρόνια ξέρει. Πάρε counter pay, παγάκια, πάρε. Αυτό είναι. Καλημέρα. Έλα ρε Μόρτε. Ένα χάπι ξεφουσκωτίν να λέγεται υπάρχει. Ξεφουσκωτίν. Ναι. Έχω γίνει ταούλη από το φαΐ και το ποτό σαν το βάτρακο. Ναι. Χάρηκες που αναστήθηκε ο Χριστός και έφαγες εσύ. Ναι. Πήρα μια φίλη μου την είπα λόγω το συμβλήσατε λόγω το αρνείο. Όχι ρε φίλε το μαθαίνω με ποδήλατο μόνο. Το καραγκιόζι. Πώς πέρασες γλυκό αγόρι. Έφαγα ήπια το καταπέτασμα. Ναι. Διασκέδασα. Δεν κουμπώνω το παντελόνι τώρα. Τώρα είναι ξάπλα ντάλα έχω. Κοιτάζω το ταβάνι. Σαν το βόα κι εσύ, ε. Θες κανένα τριήμερο να χωνέψεις το θύραμα. Συλλαλητήριο δεν πάω, φίλε. Συλλαλητήριο δεν πάω. Γιατί δεν πας, γιατί. Δεν βλέπω να βγαίνει κάτι. Απογοητευμένος πάντως. Μακάρι να πάει ο κόσμος και 50 και 60 και 150 χιλιάδες, αλλά... Ναι, αλλά ναι, φίλε, εγώ είναι Τρίτη τώρα, Σάββατο, το συλλαλητήριο. Δεν βλέπω Παλμό, δεν βλέπω τον Μπούζο να φωνάζει. Δεν βλέπω τώρα ο Κανελάκης, αρθεί, μετά δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω, δηλαδή, πάω στο καφενείο, του λες, θα πάω στο συλλαλητήριο. Ανοίγει το στόμα να πούμε. Χασμουργέται κάνει. Δεν ξέρω. Να είστε καλά, παλικάρια. Για χαρά να πούμε, θα μας πιάσει. Δεν υπάρχει φλόγα, ξέρω. Δεν βλέπω φλόγα. Αφού η εταιρεία τα βρήκε, τι ψάχνει να βρει. Άντε πάλι τα ίδια. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα. Και αυτοί μετά το Πάσχα κάνουν συλλαλητήριο 5 μέρες. Μα δεν ξέρω από Θεσσαλονίκη. Εκεί στη Ρωσία, ίσω είναι τα πράγματα. Έλα, φίλε.
Καλημέρα και χρόνια. Καλημέρα, ρε φίλε. Τι λέει ο Ολυμπιακός, θα στηριχθεί σε προπονητή που δούλεψε στον Πλατανιά της Πορτογαλίας, να πούμε. Στα Σούρμενα της Πορτογαλίας. Στα Σούρμενα της Πορτογαλίας. Βεβαίως. Και θα πάει με τον Μάνο Σέντερφορ του Όβη του χρόνου να πάρει πρωτάθλημα. Ωραία, κορνέδες που έχουν να πέσουν κάτω στην Αθήνα. Δεν θα θέλει και μεταγραφές και θα πει και ευχαριστώ. Τι έγινε, λέει. Δεν θα θέλει και μεταγραφές και θα πει και ευχαριστώ. Ναι. Ακριβώς. Εγώ προσωπικά περίμενα, στο είχα πει και τότε, ότι το νέο προπονητή θα ήταν νέο στο καλοκαίρι. Ναι. Από ό,τι φαίνεται ο κόσμος θέλει αίμα. Θέλει αίμα. Και αυτό λένε ακόμα να βάλουν και τον Τζιοβάνι, λέει, κάπου μέσα στο τμήμα σκάουτινγκ. Ναι. Βέβαια όλοι αυτοί ανανεώνονται και ανακυκλώνονται κάθε τόσο. Ο Κοβάσεβιτς έχει έρθει δύο φορές ήδη. Ο Ποδέστο είναι ήδη στο δεύτερο κύκλο του. Κάποια στιγμή θα δούμε και τον Ανατολάκη πάλι πίσω. Θα δούμε διάφορα όμορφα. Για πες. Ναι. Ας το ποδόσφαιρο τώρα, απλά πήγα να σου πω για αυτό που λες για τις γροθιές στο σαγόνι και τα λοιπά. Ναι, γροθιά στο σαγόνι. Εμένα η άποψή μου είναι αυτό που έμαθα είναι ότι δεν παίζουμε πυγμαχία στο δρόμο. Ο σκοπός στο δρόμο είναι να πάμε σπίτι μας χωρίς να έχουμε πάθει κάτι. Ναι. Αν γίνει τσαμπουκάς. Βέβαια, τι. Το αν θα γίνει, αν θα έχουμε στυλ, αν θα κάψουμε καλό χτύπημα ή αν οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έμαθα εγώ τουλάχιστον πιτσερικά σε μου και μάθω πατέρας μου είναι το πρώτο χτύπημα είναι κλωτσιά στο γόνατο. Συνήθως με το πέλμα, άμα φορά σκληρό πέλμα. Σαν να σμπρώχνεις δηλαδή με το πόδι όπως πιέζεις θα βάρεις στο γυμναστήριο. Έτσι ώστε στο γόνατο άλλος να μην μπορεί να σταθεί. Ενδεχομένως ακόμα και να το σπάσεις. Οπότε μπορείς ή να φύγεις μετά ή να το κάνεις μπαούλ. Και μετά μπορείς να φύγεις. Το δεύτερο μετά και το οποίο επίσης ήταν με την κόψη του χεριού, σαν να έρχεται από το πλάι, να χτυπήσει το πλάι του λαιμού. Ενδεχομένως να βρει καρότιδα. Και φεύγεις, εξαφανίζεσαι. Αυτός είναι ο στόχος. Να φύγεις. Αν πω εγώ σε box, ας πούμε, με κάποιον ενδεχομένως, πιθανότατα να χάσω γιατί ποτέ δεν ξέρεις ο άλλος τι μπορεί να είναι. Και βέβαια. Ταχύτατος. Χτυπάς και φεύγεις. Και εξαφανίζεις όπως έχεις φύγει εσύ ή κάνεις τον κακομοίρη. Τι να κάνεις. Δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, άμα αρχίζουμε κινδυνεύεις τώρα. Το στυλ και πώς το λένε οι κανόνες του Λόρδου Τάδε που είναι στην πυγμαχία στην Αγγλία και δεν συμμαζεύεται, την κάτσαν τη βάρκα. Βέβαια, αν πας με κανόνες εκεί δεν έχει. Δεν υπάρχει για πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αύριο. Το Juventus, το Real Juventus 1-1 θα το πόνταρες. Το Real Juventus θα το πόνταρα under. Ναι. Θα το πόνταρα under. Και 1-1 κιόλας. Και 1-1 κιόλας. Ναι. Η Juventus παίζει με τετράδα στην άμυνα. Η Juventus θα παίξει πάλι με τετράδα, ναι. Δεν είναι για λιγάκι. Η Real δεν την νοιάζει να κερδίσει, αρκεί να μην έχει κάρτες και τραυματισμούς και σέρθηκε 1-1. Οπότε σχετικά χαλαρό το βλέπω το μάτς. Σχετικά. Δεν ξέρω να συμφωνείς. Το 2-3 γκολ είναι μια καλή επιλογή. Στο 1-80. Ή και 1-90 μπορεί να είναι. Πού το βλέπεις να πηγαίνει προς τη Ρεάλ? 2-1 το βλέπω. 2-1 η Ρεάλ. Ναι. Άρα δηλαδή ξεκινάς από γκολ και άντερ θεωρητικά. Ναι. Γιατί πίσω η Ρεάλ έχει τα θέματα της. Και το σημερινό εγώ το εγγλέζικο το βλέπω 3-1. 3-1, και μάλιστα με κηδεία στο τέλος. 3-0 και 3-1 στο 87. 3-1, Κάτι τέτοιο βλέπω. Δηλαδή δεν βλέπεις ούτε 3-0 ούτε 4-1. Το 3-1 είναι πιο προσιτό. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο Κλοπ δεν θα βάλει γκολ ενώ βάζει συνέχεια. Στο ρίσκο του Γκουαρδιόλα, έτσι. Θα βρει ανοιχτούς χώρους, θεωρώ ότι ένα γκολ θα το βάλει. Από εκεί και πέρα, αν βάλει ένα γκολ, όπως σωστά είπες, πέρασε. Εγώ προσωπικά έτσι, επειδή θέλω και λίγο να δούμε το δράμα, ξέρεις, 2-0 στο ημίχρονο, 3-0 στο 70. Φοβά το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη τι θα κάνουμε. Στο 87 ένα κουλό γκολ ας πούμε της Λίβερπουλ και γεια σας. Το κακό για την Juventus είναι ότι δεν υπάρχει στόπερ ανάλογων προσόντων επάνω στο Ρονάλντο. Τα στόπερ της και ειδικά ψηλά Κοίταξε, αυτό που λες είναι αφιερωμένο στον Πλιάκο γιατί το καλοκαίρι έλεγε ότι η Juventus μπορεί να πάρει το Μανολά όταν έδωσε τον Μπονούτσι πως τον έλεγε. Ναι. Πιάσε ο Μανολά στο Ρονάλντο ρε μην άνησες από τον χρόνο. Ποιος μπορεί να πιάσει το Ρονάλντο? Αυτή τη στιγμή κάποιος που να βαράει. Ποιος? Δεν ξέρω, βρέσα ένα στόπερ που να βαράει. Ένα σαν τον Ισαουράλδε δηλαδή. Ένα τέτοιο. Ο Ματεράτσι ξέρω εγώ άμα παίζει ακόμα. Ναι, ναι. Να του ρίξει 2-3 στην αρχή. Το τελευταίο που θα σε ρωτήσω. Τους παοξίδες που τους βλέπεις λίγο έτσι μαλθακούς στο θέμα τους. Δηλαδή, τι έχεις να πεις? Ας κάτσουν οι άνθρωποι σπίτι. Για μένα δεν αξίζει να βγει ποτέ για ομάδα στον δρόμο. Ποτέ όμως. Δεν είναι δηλαδή και... Άλλο λέω εγώ, εσύ έχεις... Το εσύ μόνο έχεις... συζητήριο που θα κάνουν, ξέρεις τι είναι, να το εκμεταλλευτούν οι διάφοροι κονδυλοφόροι που πληρώνουν τα δεξιά και αριστερά για να αρχίσουν να πράττουν πάλι ιστορίες. Ναι.
Εγώ προσωπικά, αν πει, εγώ είμαι Ολυμπιακός και το ξέρεις. Αν πει ο Ολυμπιακός πάει όχι Δέλτα, 20η Εθνική, να παίξει με την Άνοτα Τάβδα, να πούμε, και βγες, ας πούμε, για να τον σώσεις στον δρόμο, ούτε καν. Άμα μαντρώσουν τον Βρουτόταυρο, ας πούμε, σε κάνα κελί, να μην βγουν οι Ολυμπιακοί. Ειδικά για πρόεδρο, ναι. Ακριβώς ποτέ. Ποτέ. Μιλάμε για την ομάδα. Ποτέ. Αλλά ειδικά για πρόεδρο, με τις ευχές μου, όποιος και να. Όποιος και να. Για τον μαντρώσουν πάνω απ' ότι κάτι έχει. Μ' αρέσεις, νιώθεις, που λέει και ο Βγάζω το καπέλο. Τελευταίος για το ημίωρο. Έλα, ναι φίλε. Έλα, Αυγερινέ. Τι έγινε ρε Κούτρη. Ολυμπιακάκι. Πού είσαι ρε. Τι έγινε ο Κούτρης. Χαιρετώ και το φίλο μου δίπλα εκεί πέρα. Τι έγινε ο Κούτρης ρε. Ρε να σου πω, πού είσαι εσύ ρε. Χθες γιατί δεν έκανες εκπομπή. Χθες, μα δεν ήρθαν εδώ οι ηχολήπτες. Εσύ γιατί δεν έκανες εκπομπή. Τη Μεγάλη Παρασκευή που σε περίμενα εγώ να κάνεις εκπομπή να σε ακούσω. Μα δεν έρχονται οι ηχολήπτες. Και πώς τα τραγούδια πώς παίζανε μόνα του. Αυτομάτως. Ρε φίλε. Μου φαίνεται ότι εκμεταλλεύεσαι τα. Εσύ είσαι άθεος, τα εκμεταλλεύεσαι, μου φαίνεται. Μα αν είχε. Αυτό που λέει. Σε μεγάλη φίρμα. Μα αν έρθει ο ηχολήπτης, ο οποίος είναι ο Χριστιανός. Ναι. Να σου πω, ρε Ραβδόπουλε, κάνεις εκπομπή για τους Ολυμπιακούς. Τι θα κάνουμε τώρα με τα πέτρινα χρόνια μας. Ναι, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν είσαι καλά, ρε φίλε. Βάζει να σας κοιτάξει κανένα γιατρός. Ρε, ακόμα πρωταθλητές είμαστε, ηρεμήστε. Δεν ήρθε ακόμα κανένα πέτρινο, ένα έχασε. Δηλαδή είναι είδηση να χάσει ένα πρωτάθλημα. Έχεις καλό ζαχαροπλαστείο στη γειτονιά σου. Έχω πολύ καλό. Εκτός από κορνέδες πάρει και τάρτες να πετάς. Κοντά είσαι. Και δεν τρώω γλυκά. Ναι, καλά κάνεις. Κοντά είσαι όμως. Άκου να σου πω αυτό που λες. Ναι. Εσείς πότε θα πάρετε πρωτάθλημα εκεί πέρα, ρε φίλε. Για πες μου. Εγώ δεν ανήκω πουθενά, φίλε. Αυτή εδώ θα λες, η δική μας εδώ. Εσύ λέω για την ομάδα που αβαντάρεις, δεν λέω για σένα. Δεν αβαντάρω καμιά ομάδα. Προφανώς. Προφανώς δεν ακούς καλά. Ναι. Ναι. Και δεν θα δούμε ένα πρωτάθλημα. Πάρει και πάω και ένα πρωτάθλημα, ρε φίλε. Αφού φροντίσατε. Άκου λίγο. Αφού φροντίσατε με τα θεατρινιλίκια σας να μην το πάρει. Με κάτι πτώσεις και τέτοια, ναι. Πώς τι κάναμε εμείς. Φροντίσατε, λέω, με τα θεατρινιλίκια σας να το δώσετε στο φίλο σας τον Τίγρη. Ναι, να σου πω, οι μαγιές πληρώνονται, φίλε. Στο Ολυμπιακό μαγιά, το γατάκι στο λιοντάρι δεν γίνεται. Έχει δίκιο, φίλε. Το γατάκι στο λιοντάρι. Έχει δίκιο, φίλε. Ναι, φίλε, έτσι είναι. Εσύ, γιατί δεν πάνε να κλείσουν τους δρόμους. Πού είναι ο κόσμος τους, δεν έχουν κόσμο. Πού έχουν πάει διακοπές. Γιατί το λες αυτό. Γιατί το λες αυτό. Είναι συλλαλητήριο, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός θα κάνει συλλαλητήριο να κατεβάσει όλη την Ελλάδα. Αυτοί πού είναι. Τους κλέβουν το πρωτάθλημα λένε. Πού είναι. Δεν τους βλέπουμε. Τι να πω ρε φίλε. Κάνε ένα κάλο ρε παιδί μου να τους βρούμε πού είναι. Εκεί γύρω γύρω είναι δηλαδή. Εκεί από την Τούμπα γύρω γύρω και η επαρχία στη Δράμα και στις Σέρες. Πού είναι οι Παοξίδες. Δεν τους βλέπουμε. Στη Γερμανία μήπως είναι μετανάστες. Καλά. Άκου να σου πω φίλε αυτό που λέει. Μη στεναχωριέσαι για τον Ολυμπιακό και τον προπονητή που πήρε από τον Πλατανιά της Πορτογαλίας που λες. Εσύ τι λες. Ναι, αυτός που έχει ο ΠΑΟΚ από ποια ομάδα ήρθε ρε φίλε. Από την Μπαρτσελόνα της... Κάσε ρε φίλε, να μας τρελάσεις. Να σου πω ρε φίλε Σιαριανέ, πού είσαι, πού μένεις. Καλυθέα, κάτω Αθήνα. Πού, Ζιζιφιές. Κάτω, χαμηλά, ναι. Α, είσαι... Άρα είμαστε κοντά, στον Πειραιά μένω εγώ. Οπότε είμαστε δίπλα. Είσαι ωραία φάτσα, εντάξει πρέπει να... Αγαπιέστε εσείς, οι Αργιανοί με τους Ολυμπιακούς, καλή σχέση έχετε. Μα είμαστε τα καθαρά σωματεία της χώρας. Άκου να σου πω αυτό που λέει για τους Αργιανούς. Οι Αργιανοί καταλαβαίνουν μέχρι που φτάνουν, έτσι, και δεν έχουν, βλέπουν το ταβάνι. Το γνώρισε αυτόν, ναι, ναι. Οι Παοξίδες επειδή κοιμούνται έξω στην αυλή, δεν ταβάνι, καταλαβαίνουν. Τέτοια κολομέρα ραδιοφωνικά δεν μπορούσα να συναντήσω. Απαπαπαπαπα, το που πάρει καλημερίδα και τα μούτρα με το Βένι. Να ξυπνήσεις το πρωί και να τους δεις εδώ έξω από την πόρτα. Να τρομοκρατηθείς, να φύγεις κατά. Κοίτα μούτρα, κοίτα. Σαν τον Παπαδόπουλο είναι. Τι τον Παπαδόπουλο, κοίτα. Απευθείας τους έχουν. Ο Πάρης Καλημαρίδης αναλύει τα παιχνίδια μπάσκετ στο Sport Report.
Λέει, ρε φίλε. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα, πού την είναι καλημέρα. Καλησπέρα, λέω ο κόσμος. Ό,τι ώρα ξυπνάς. Εντάξει, άνοιξα το ραδιόφωνο, ακούω οι γάβροι από κάτω έχουν, καλά συγγνώμη, το αποσύρω, οι Ολυμπιακοί άντε για να μην έχουμε τέτοια. Άρχισα να παίρνει τηλέφωνο σοριδών. Τι είναι, τα κάκα φτάζανε στην κάλτσα. Τα κάκα. Ρε Ολυμπιακέ, για πες μας για τον υπόδικο πρόεδρό σου με τα 2,5 τόνους άσπρο σκόνη. Γιατί είναι αυτά τα λέει την τηλεόραση. Υπόδικος δεν είναι κάτι που να το λένε. Υπόδικος είναι. Για πες μας για τους 2,5 τόνους που μοίραζε. Και σε πήρα ξέρω ο Πάοκ άμα βγει αν κάνει και κλείσει εδώ τους δρόμους και θα βγεις εσύ να φωνάζεις ρε πρόβατο κάτω ότι ο πρόεδρος είναι καλός. Πρόβατο. Όταν κάνεις απονομή φεύγουν οι μισοί από το γήπεδο από τη χαρά τους. Πάρε κι άλλα ρε, δεν πειράζει. Έτσι, να ξεφτυλίζεις κι άλλο. Και για τον Αριανό το φίλο μας από εκεί πώς κάνει που αξίζεις Θόδωρα. Μπράβο. Έτσι όπως έκανες εσύ όταν ο Κόντις κλάει είναι κάτω στην Αθήνα και ο Νέγρης. Κι ο άλλος, όταν σας γαργαλούσαν από κάτω... Καλά δεν ήταν, ρε. Τα κάτω σημαίνει του λιμάνιου ΠΑΟΚ είσαι, βρε. Βρε, τώρα, βρε, εγώ ξέρω. Εκεί κάτω τα βρήκανε και ο Κόντις, τα βρήκε και ο Νέγρης και ο άλλος, ο Σαουρλίδης. Σαουρλίδης. Τις καραβιές. Αλλά εντάξει, εσύ είσαι λίγο ξεφεύγει και τα λες, δεν είναι το θέμα, δεν τρέπεσαι να τα πεις. Τώρα τους λέει για τον Ντόμ Μάπα. Τον Τζον Κρίστιαν. Τον Τζον Κρίστιαν. Άκου λίγο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είτε βγει ο Άρης, είτε βγει δεν με ενδιαφέρει. Είτε και ούτε ο Ηράκλης. Ας κοιτάξουν λοιπόν να κάνουν προγραμματισμό εκεί που μας δουλεύουν κανονικά και ο Καρυπίδης χρωστάει σε ό,τι πετάει η πουλή και τα λοιπά στον αέρα. Έτσι, να πληρώσει εκείνα που είναι γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ του. Που ο κόσμος υποφέρει και δεν τα λέω εγώ και από εκεί πέρα ας αφήσουν τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά Γιωργάκης πάει έξω από το Χαριλάου και με το Instagram ανεβάζει βιντεάκι. Να σου πω κάτι, ο Γιωργάκης οι λυθιότητες που κάνει, γιατί κάνει λυθιότητες, έτσι. Και άμα θες αφήνω και το πείτε, τον κάνει λυθιότητες, γιατί είναι, δεν θα πω παιδάκι, δεν ξέρω με τι μυαλά κουβαλάκια θα κάνει. Αλλά αυτά επειδή γίνονται κατέρωθεν, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Εντάξει, ναι, μου δίνουν λυθιότητες. Άμα μου δίνουν αφορμή δεν μπορώ να το αφήσω όμως ασχολίαστο. Όχι ρε φίλε, να σου δίνει αφορμή και όλοι δεν είναι πρόβατα, να μην έχεις την εντύπωση ότι όλοι πάνε... Ερώτηση, 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 μην κλείσεις, άκουσέ με. Το ότι δεν βλέπεις έτσι, ας πούμε μεγάλη έτσι, συμφασαρία για το συλλαλητήριο και αυτό και τα λοιπά, πού το οφείλεις. Άκουσα να σου πω ένα το μπλε. Επειδή εγώ δεν, με τη δουλειά και με αυτά δεν παρακολούθησα καθόλου για το συλλαλητήριο το μάθα χθες. Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Και δεν ξέρω καν, δεν έχω πάρει παλμό που λέει και ο. Δεν αφουγκράστηκα τι λένε οι οπαδοί ναι. Που λέει και ο κόκκινος. Όχι, δεν λέω για τους οπαδούς, λέω για τους άλλους. Τους απλούς. Τον απλό κόσμο. Δεν θα πάει ρε Ραπτόπουλο. Ρε φίλε, άμα δεν πάει ο απλός κόσμος, το να πάρει οργανωμένοι είναι ένα θέμα έτσι, αλλά αυτοί. Δεν θα δωρηβηθούν τόσο πολύ άμα δεν δούνε. Δεν είμαι υπέρ των συλλαλητηρίων. Παρότι έχω πάει σε όλα τα συλλαλητήρια, δεν είμαι υπέρ. Ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια τρύπα κάτω στο βαρέλι. Και ό,τι και να κάνεις αυτόν τον κολοτόπο που ζούμε, ναι. Ό,τι και να κάνεις, θα φύγει κάτω στον απόπατο. Και από εκεί και πέρα θα βγω να φωνάξω και πάλι. Δεν ξέρω αυτή τη φορά τι θα γίνει, γιατί βλέπω κάτι κινείται, αλλά πρόσεξε με ρυθμούς χελώνας. Όσοι είχες χελώνα, θυμάσαι. Τον απόπατο, πού το θυμήθηκες ρε φίλε. Τον απόπατο, πού το θυμήθηκες τον απόπατο ρε φίλε. Κλείσε φίλε. Άμα αυτή τη στιγμή αφού γρασείς αυτό που βγαίνει από το στόμα των παοξίδων, θα μυρίζεις 70% ενόπνευμα και 30% αρνί στο καρβούνα. Εγώ μη σου πω 80% ενόπνευμα και 20 κατσίκι. Αλλά ξέρω ότι πάλι σαν κατσίκια θα κατέβουμε. Εντάξει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ας γίνουν άλλα πράγματα. Ας δουλέψουν αλλιώς, όπως δουλεύουν τόσα χρόνια και αυτοί υπογείως. Και εκεί θα τα δουν όλα. Γεια σου, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Επόμενος. Μάλιστα. Έλα, ρε Κωστή, καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, μάμα, θέλει η ψυχαγωγία και η διασκέδαση τώρα μια εβδομάδα. Τι να κάνω, ρε φίλε, τι να σε κάνω. Αμάμα, αυτές τις γιορτές μάζουμε. Αμάν. Έφτασες. Έφτασες. Τι να κάνω. Πού είσαι τώρα. Εδώ, πού να είμαι. Πού εδώ. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, για πες. Καλά ο Γρηγόρης μιλούσε ή το αρνητικό έφαγε μιλούσε. Πώς ακουγόταν έτσι. Δε καλό κρανιά σχαρίζει. Το μετρόπος 95,5. 95,5. Ακουγόταν λες και από το υπερπέρα να ακουγόταν. Τι λέει. Δεν λες
Ναι. Τι έγινε τώρα, ο Τίγρης τον έχουμε στο μεροκάματο σκουτέρι να πούμε και αύριο. Ο Τίγρης. Έμα που το σκουτέρι του δεν το θέλει για αύριο. Ναι. Άρα πάει το μεροκάματο του σκουτέρι να πούμε. Ντροπή. Το χάνει, ντροπή, κρίμα. Να σου πω λίγο ρε Κώστα. Ναι. Παρακολούθησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Το δεύτερο γκολ που βάζει ο Γκάλο, είδες που ήταν ο Λάζαρος. Ναι, δεν επηρεάζει τη φάση. Α, μπράβο, έκατσε προσοχή, δεν επηρεάζει τη φάση. Ναι. Ο άλλος κινήθηκε. Ο άλλος κινήθηκε. Ο δικός μας. Άρα γιατί ο δικός μας κινήθηκε. Κινήθηκε. Γιατί φωνάζει ότι δεν επηρεάζει τη φάση που άκουσε. Γιατί ρε φίλε του ακύρωσε γκολ. Πώς δεν φωνάζει. Άμα το φάει θα πει επηρέαζε. Τώρα λέει δεν επηρεάζει. Το ερμηνεύει όπως τον βολεύει τον καθένα. Και να σου πω και το άλλο. Έχεις δει εσύ να κατακυρώνεται γκολ χωρίς να γίνει σέντρα και να γράφει στα πολιτεία. Όλη η φασαρία δεν έγινε γιατί ακυρώθηκε τον γκολ. Όλη η φασαρία έγινε γιατί άλλαξε η απόφαση. Δηλαδή η φασαρία έγινε αν το σήκωνε offside δεν θα λέγαν τίποτα. Ναι, σωστά. Ή θα λέγανε μα αυτό και αυτό θα την τρώγανε. Τώρα όμως η αλλαγή της απόφασης είναι που εκνευρίζει τους παοξίδες μες στην Τούμπα από στελέχη της ΑΕΚ επηρεάζοντας τον διαιτητή. Όλη η μανούρα γίνεται γιατί αλλάζει η απόφαση. Τι απ' τη μία το μετράς και απ' την άλλη τα κυρώνεις, δεν γίνεται. Όπως κι αν μετρούσε τον γκολ, δεν θα έκανε η ΑΕΚ. Θα έλεγαν, θα φωνάζανε, ξέρω εγώ, κάτι θα λέγανε. Δεν θα γινόταν αυτό το πατυρντί να πούμε, κατάλαβες. Όλη η φασαρία έγινε. Όλη η φασαρία έγινε για την το μπρος πίσω. Η φάση είναι δύσκολη. Ό,τι και να δώσει ο διαιτητής δικαιολογείται. Η φάση είναι δύσκολη. Ό,τι και να δώσει, είτε υπέρ του ΠΑΟΚ είτε κατά του ΠΑΟΚ, δικαιολογείται. Είτε υπέρ της ΑΕΚ είτε κατά της ΑΕΚ. Ναι. Δεν δικαιολογούνε το ανέβα κατέβα. Ναι, και το ότι αναγκάστηκε μέσα από βολτήρια που έγραψε το 1-0. Αυτό αναγκάστηκε. Μετά ότι έγραψε το 1-0 και η ΑΕΚ δεν βγήκε επειδή έχανε 1-0. Και όλη αυτή η φασαρία έγινε για αυτό το λόγο. Τα λέμε. Bye bye. Κανείς δεν θα πει για τη φάση. Το ανθρώπινο. Τη δυσκολία της ανθρώπινης φάσης. Πολύ δύσκολη φάση. Απλά έπρεπε να πάρει μια απόφαση και να επιμείνει. Την πήρε, τελείωσε. Ναι. Θετική ή αρνητική. Όχι να τα αλλάξει. Και όχι, μετά. Το αλλάζω και το κάνω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Θοδωρή. Παρακαλώ. Έλα, Θοδωρή, ο Άραβος. Φωτιάζεις. Πού είσαι, ρε Καμιλό Πνίχτη. Πού είσαι, ρε. Κωστάκι μου, αγόρι μου, έχω πληροφορία για τον κόκκινο. Ναι. Που πάει και αράζει και πίνει τις πουράκλες του. Καπνίζει τις πουράκλες του και τα ουίσκια του. Πού? Κωστή, τον έχουνε σαν τον τραμ. Όταν μπαίνει μέσα, ναι, χθες το μάθα. Εκεί, στην Αθέων. Πάντως, μιας και είσαι εκεί στο χωριό είσαι, πού είσαι? Ναι, δηλαδή, ναι. Να στείλουμε χαιρετίσματα το φίλο μας το Βαρσαλινό. Ναι. Που έχει το καλύτερο μαγαζί εκεί στην πλατεία. Κανένα άλλο μαγαζί δεν συγκρίνεται με του Φαρσαλινού. Και μας παρακαλάνε να διαφημίσουμε το διπλανό μαγαζί και εμείς δεν το παίρνουμε. Όχι. Γιατί ξέρουμε ότι του Φαρσαλινού είναι το καλύτερο. Όχι. Ο διπλανός παρακαλάει να μας δώσει διαφήμιση. Ναι. Και δεν του την παίρνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Άντε μπράβο, ναι. Και επειδή είναι ο μπαμπάς του εκεί, δήμαρχος τι είναι, δεν πάει να πει ότι εμείς θα πάμε και θα πουλήσουμε το φίλο μας το Βαρσαλινό. Μπράβο, που έχει το καλύτερο εστιατόριο από όλα εκεί δίπλα. Θα σου πω και ένα άλλο. Εκεί που καθόμουν και έπινα καφέ ήρθαν κάτι άτομα, Ολυμπιακοί, κόμπανε, ναι, και ο μαγαζάτος ειδικά, πήγα χαιρετίστηκα και σου έχω και έτοιμο πάρω τηλέφωνο. Έκλεισες με το χαιρετίστηκα, δεν πας παρακάτω, δεν πάμε γραμμή. Όχι, ναι, χαιρετίστηκα. Έχω ας πούμε να γνωριστείς με αυτόν που έλεγε για τις καμήλες που κάνει τις πίτσες. Θα τον πάρω τηλέφωνο σήμερα. Κάνει πίτσα από πασπουρμά. Ναι, 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 είναι εκεί στην Αθέων. Εκεί. Πασπουρμαδό πίτσα δηλαδή. Μπράβο τα κουράκια. Καμιλό πίτσα. Και θα τον πάρω καμιλό τηλέφωνο να μπει κι αυτός. Ναι. Να μπει μέσα στο... Έχεις φάει πίτσα καμήλας. Δεν ξέρεις από τι καμήλας, ναι, 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 ναι. Πίτσα ναι, ναι. Καμήλας έχεις φάει. Ναι, ναι. Θοδωρή, αγόρι μου, πώς θα γίνει να σε συναντήσω και να βρεθούμε. Ήτανε χθες στη Μαρμίτα, ο Θοδωρής δεν ήρθες, κλείσε. Απλά πρόσεχε όταν πάρεις καμήλες στο όνομά σου έχουν ακριβά τέλη κυκλοφορίας. Θα πληρώνεις 30 καμήλες τέλη κυκλοφορίας. Ναι, 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 έχει τέλη κυκλοφορίας μεγάλα. Ακριβά σέρβις έχουν, να ξέρεις. Κλείσε! Επόμενη γραμμή, πώς το βλέπεις? Ακμιότατο. Ακμιότατος, νούμερο μεγάλο είναι. Πρέπει να το φέρεις εκεί να γίνεται πατερντή. Ήταν ένας Φαρσαλινός που έχει εκεί ένα εστιατόριο, ο φίλος μου ο Κώστας. Και δίπλα έχει ένα μαγαζί, μας παρακαλάει να τον κάνουμε διαφήμιση. Δεν γίνεται. Είσαι επαγγελματίας, δεν μπορεί να το δει. Δεν γίνεται.
Δεν μπορώ άλλο. Και το λέω δημόσια, όχι άλλο τηλέφωνο. Δεν μπορώ άλλο. Άμα το δεχθεί, είναι σαν να ρίχνει τον άλλον. Μα άλλο είναι ο καλύτερο. Αυτό, αν μπράβο. Πάμε στον επόμενο κύριο. Ναι. Αν φά πίτσα από Καμίλα, η μυρωδιά περνάει μέσα από το τηλέφωνο. Με παστούρμα. Η μυρωδιά, δηλαδή θα μιλά με τον Ραπτούπουλο και ο Ραπτούπουλο θα μυρίζει. Ρε, εσύ πίστεψα τον κόκκινο ότι η παστούρμαδόμητα που φέρνει δεν μυρίζει. Δηλαδή τον ψεύτη τον πίστεψε. Και βρωμούσαν. Ξέρεις άμα τον ταΐσει αυτή την πίτσα και τον βάζει να περπατήσει 1000 μέτρα λίγο και έρθει στο στούντιο. Θα πρέπει να φύγει. Δεν χρειάζεται ο κόκκινο να υδρώσει να περπατήσει 1000 μέτρα. Ένα όροφο να ανέβει. Τέλος πάντων, καλά να είναι εκεί που είναι. Ναι. Κώστα, άκου λίγο, μιας και το ανέφερες προηγουμένως. Τώρα, ας πούμε, εμείς που ήμασταν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Γενικώς, όποιος είναι μέσα στο γήπεδο, τη φάση τη βλέπει μία φορά, σωστά. Ναι. Εμείς, ρε φίλε, πανηγυρίζαμε επί 3 με 4 λεπτά συνεχόμενα τον γκολ. Ναι. 3 με 4 λεπτά, δηλαδή αγκαλιαζόμασταν με τους με ανθρώπους με όποιον να είναι. Ναι. Η χαρά ήταν απίστευτη. Επί 3-4 λεπτά, Και ξαφνικά γίνεται αυτό που γίνεται. Εκείνο όλο το θέμα και μόνο. Αν ο επόπτης σήκωνε κατευθείαν τη σημαία, τελειώναν όλα. Βρεσούξου, μουξου, σήκω σημαία. Θα τελειώνει το θέμα εκεί. Όλο το πανηγύρι και όλο αυτό που έγινε, έγινε από αυτό το πράγμα. Επομένως, αιτία του κακού είναι καθαρά ο Κομίνης και ο επόπτης. Δηλαδή, ας λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ρε φίλε, όλοι εστιάζετε. Δεν έκανε λάθος ο πρόεδρος και βέβαια έκανε λάθος και. Φίλε, άκουσε με λίγο. Ναι, ναι. Όλοι εστιάζει σε λάθος πράγματα. Γιατί ο διαιτητής με τον επόπτη το κατοχυρώνουν. Και μετά ακούει κάτι στην ενδοεπικοινωνία και το ακυρώνουν, λέω. Το μετράνε κανονικά και μετά το ακυρώνουν. Γιατί ακούει κάτι στην ενδοεπικοινωνία. Κανείς δεν εστιάζει στον τέταρτο. Ότι αυτή η επικοινωνία που έχουν οι διαιτητές μόνο κακό προσφέρει και όχι καλό. Γιατί ναι. Μπορεί να μιλήσει όποιος θέλει. Απλά κανείς δεν εστιάζει στον τέταρτο το τι του είπε και το με ποιο μίλησε ο τέταρτος. Ρε εσείς, σύριαλ το κάναμε. Η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί βλέπω νοχελικότητα στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Εξηγήστε μου. Να σε πω κάτι, ρε. Να με πεις, ναι. Εγώ το μάτι δεν είδα προχθές με τον Ατρόμητο. Ναι. Έφυγε, ρε φίλε, εκείνη η τάβλα. Έφυγε. 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 Ρε σηκώστε, είναι λογικό. Έφυγε. Έφυγε, ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί είσαι πρώτος, βλέπεις ότι το αξίζεις, μπορείς να το χάσω μες στο γήπεδο, εντάξει. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι το πήρα σίγουρα, θα το παίρνα. Αλλά ξαφνικά έρχεται ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια με τα κόκκινα κιλοτάκια φεύγουν κατευθείαν. Δεν παίξανε γιατί το παιδί χτύπησε στο μουσί. Οι άλλοι έρχονται, παίζουν μπάλα. Τρώω τον γκολ, μπαίνουν μέσα, όχι επικοινωνίες, όχι έτσι. Δεν ξαναφοβηθήκαμε το νεροπίστολο. Άκου φίλε. Δεν ξαναείδαν όπλο τα παιδιά. Άκου φίλε. Άκου φίλε. Δεν με νοιάζει ο Χοντρομπαλά, τι είπε. Άλλο θέλω να πω. Μαγκιά του Χοντρομπαλά. Μαγκιά του Χοντρομπαλά. Ναι, έκανε τη δουλειά του. Ναι. Μαγκιά ο Χοντρομπαλά για την εταιρεία του είναι πολύ καλό. Ναι. Ο Χοντρομπαλάς είναι πολύ καλός για την εταιρεία του. Άξιος ο μισθός του. Και ο Λιμπερόπουλος. Άλλο λέω εγώ όμως. Για πες εσύ τι λες. Ή κάνεις συλλαλητήριο με 80.000 κόσμο ή μην το κάνεις. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Αν το κάνεις, θα πρέπει να συνεργαστεί όλος ο μηχανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ. Κοίτα, πρέπει να οργανωθεί να όλος ο μηχανισμός έτσι ώστε να πετύχει. Να σε πω κάτι σε αυτό πάνω που λες. Μπορεί το Σάββατο να μαζευτούμε μπαμ μπαμ και χωρίς πολλά πολλά. Έτσι να πάνε όλοι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται και την οργάνωση, μην νομίζεις. Μην το λες αυτό, φίλε. Πώς δεν χρειάζεται την οργάνωση. Εντάξει, αν παιχτεί λίγο και. Εντάξει, μπορεί να κατεβούν και όλοι. Όλοι να κατεβούμε. Όλοι να πάμε μια βόλτα, να σου το πω και έτσι. Ρε φίλε, ο Κώστας σου λέει ότι για τη Μακεδονία ένα μήνα παίζαν τα ραδιόφωνα και οι πάντες για να γίνει συλλαλητήριο. Σε σένα ούτε 4 μέρες δεν παίζουν. Ποια ραδιόφωνα, για πες μου, εκτός το Μετρόπολης που όντως ασχολήθηκε πραγματικά. Να λέμε, θα λέμε όπως θα τους κράζουμε, έτσι θα τους επαιρνούμε κιόλας. Τους έχω κράξει πάρα πολλές φορές. Τώρα αυτό μου το έχω κράξει πολλές φορές. Αλλά το σωστό θα το λέμε. Να μάθουμε να λέμε και το σωστό. Και όχι να γιατί ξέρεις τι κάνουμε. Σε άνθρωποι που τα βλέπουμε το καλό, δεν το λέμε, το πνίγουμε. Μόλις βλέπουμε το στραβό, να το πούμε. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Είμαστε κατασκευασμένοι για αυτό. Μπράβο. Αυτός ο σταθμός είναι πραγματικότητα ότι ασχολήθηκε με το θέμα πραγματικά και ο κόσμος που κατέβηκε οφείλεται πάρα πολύ στους συγκεκριμένους. Να τα λέμε αυτά. Δεν είναι κακό. Τρεις τελευταίοι. Καλημέρα. Μάλιστα. Ναι. Γεια σας. Λοιπόν. Ναι. Αληθεύει αυτό που άκουσα ότι αυτός που πέταξε την χαρτοτενία στον προπονητή του Ολυμπιακού έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από το γήπεδο. Όχι. Α, κάπου δεν το αληθεύει. Άκουσα αυτό. Με παρουσία στο τμήμα δηλαδή την ώρα που πρέπει να γίνει ο αγώνας. Εντάξει, δεν είναι και εγκληματίας, δεν είναι. Πέταξε βόμβα. Όχι, γιατί λειτουργήσε ως πράκτορας του εχθρού, του οπαδικού εχθρού.
Δεν έχει σημασία που ήταν στο γήπεδο μαζί μας. Λειτουργήσε ως πράκτορας των συμφερόντων άλλης ομάδας. Φίλε, αυτός που πέταξε το χαρτί Παοξής είναι, έκανε μια βλακία, το παραδέχθηκε. Τι πράκτορας ήταν. Δεν έχει σημασία. Συγγνώμη. Δεν ξαναπατάει στο γήπεδο. Ένα λεπτό. Οι Παοξίδες γίνανται ΠΑΟΚ από την παραβατική συμπεριφορά σας, από την αλόκοτη συμπεριφορά σας. Και τώρα ένας που έκανε κάτι πολύ έτσι light. Θα το σαυρώσετε ξαφνικά, τι ναι, πράγματα τι, είναι αυτά τώρα. Αυτό είναι πέρα από την κουλτούρα σας. Έκανε μια βλακία, ζήτησε συγγνώμη το παιδί, τελείωσε. Παοξής είναι. Εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι Παοξής. Αυτός λειτουργήσε για να ικανοποιήσει. Αυτοί που κλέβαν στην εθνική οδό, δηλαδή πριν 30 χρόνια τους εστιάτρους και τους δέρνανε, δεν ήταν Παοξίδες. Δεν το κατάλαβα. Ήταν, εγώ ξέρω ότι τώρα. Δηλαδή αυτοί που πετάγανε κοτρώνες στο Μαραντόνα, τι ήταν, δεν ήταν Παοξίδες. Γι' αυτό δεν πενευόσασταν τόσα χρόνια. Και το κάκαδο στη μύτη δεν πενευόσασταν. Τι. Εμείς γίναμε ΠΑΟΚ από την παραβατική μας συμπεριφορά, όχι τα πρωταθλήματα. Αυτό δεν λέγατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεύτερο. Μα συγγνώμη, πας κόντρα στην κουλτούρα σου τώρα. Στο DNA. Στο DNA σου, ναι. Το ξέρω, γιατί ο Κάφρος ή όποιος τρώει. Έγινες τώρα δηλαδή εσύ Ευρωπαίος, νομίζεις. Καμία θέση στο γήπεδο. Ένα λεπτό. Εσύ ναι. Τώρα έγινες Ευρωπαίος. Εγώ ξέρω ότι όποιος. Όχι, άλλο λέω. Εσύ έγινες Ευρωπαίος. Βρε 7 μέρες είχες νερό. Με εφημερίδα σκούπισες τον κόλο σου, να πούμε. Ευρωπαίος έγινες. Και για μένα το λέω, δεν το λέω για σένα. Ναι. Τώρα, έναν 26 χρόνο τώρα το πούμε. Ότι, ναι, να μην πάει στο γήπεδο όταν είναι ξύρω, πάω ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, ναι, να τιμωρηθεί για αυτόν τον λόγο. Τι, να το βάλουμε φυλακή δηλαδή. Εγώ εστιάζω στο ότι εξαιτίας του ενδεχομένως να χάσει και το πρωτάθλημα. Αυτό και τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεύτερο, οι αντιδράσεις γενικά του λαού όταν ήρθε ο Λουτσέσκου ήταν θετικές, ξυνήσανε, περιμέναν κάτι καλύτερο, πώς ήτανε. Όταν ήρθε ο Λουτσέσκου, ναι. Ξυνήσανε. Κακώς. Γιατί, όπως είπα σε έναν φίλο μου, ο Λουτσέσκου έχει γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Ο Λουτσέσκου, φίλε, του πήρε ο Ιβάν 7 παιχνίδια, 8. Άσε το Λουτσέσκου. Με τέτοιο πράγμα και εγώ πρέπει να πάρω. Ο Λουτσέσκου τα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει δεν τα πήρε. Καραϊσκάκια δεν τα πήρε. Τρίπολες δεν τα πήρε. Ο Άκα δεν τα πήρε. Βρεθήκαμε όμως πρώτοι με την καλύτερη άμυνα. Αυτό πόσο καιρό είχαμε να το δούμε. Ναι. Έτσι, το σημειώνουμε και αυτό. Άλλο λέω εγώ. Ότι εάν είχε ο ΠΑΟΚ το Χιμένεθ, μπορεί να έπαιρνε πρωτάθλημα. Ενδεχομένως ναι. Ναι. Το κρατάμε και αυτό. Λοιπόν, αν ήταν ο Λουτσέσκου στην ΑΕΚ, μπορεί να το είχαν το πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να πω και εγώ. Δεν αποκλείω. Ο Λουτσέσκου με τον μπάτζετ της ΑΕΚ κάτω, δεν ξέρω τι θα έκανε. Πέμπτος άβγαινε. Μπορεί να βγαίνει τέταρτος. Έφυγες πρώτο τελευταίος. Έτσι λέω εγώ. Ελά, γλυκά αγόρια, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλώς τα Γιάννητσα. Καλώς τα Γιάννητσα. Μαγιά του, μαγιά του. Γιατί ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα τουλάχιστον είναι σπριντάριστός, ρε φίλε. Ναι. Ξεκινήσαμε από το πρωί να κάνουμε δουλειά και όλοι είναι σαν τους βόες που έχουν φάει τα δαχτάρια. Βγήκαμε σήμερα να κάνουμε δουλειά τώρα. Τι να συζητάμε. Λοιπόν, τώρα όταν το μιλάς για πωλήσεις, βογκάει, πίνεις όλες. Δεν παίζουν ρε μεγάλε. Σουρωτές και τουρμπόκ. Πώς σας λένε αυτές. Ναι. Πόρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε να δεις φίλε Κωστή. Καταρχήν πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι ο κόσμος ο δικός μας είναι προσωπολάτρης. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει Παύλος Γκαρσία. Αν δεν υπάρχει προσώπατο εκεί απάνω. Μπράβο. Σωστό. Ναι, μην περιμένεις τώρα να βγουν πάνω από 4-5.000 κόσμο εκεί πέρα. Εγώ θα είμαι εκεί ευχαριστημένος. Ο κόσμος θέλει κίνητρα. Θέλει όραμα το οποίο δεν το έχει. Δεν τον εμπνέει η ομάδα. Άρα το εσελαλητήριο κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να αποδειχθεί σε παταγώδη αποτυχία. Εγώ αυτό που θα πω και θα κλείσω το τηλέφωνο είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουμε από ανίκανους ανθρώπους. Ανίκανοι ήταν οι δύο διαιτητές να διαιτητεύσουν ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα. Λοιπόν, εμείς σαν ΠΑΟΚ τιμωρηθήκαμε. Ο άλλος έφαγε 3 χρόνια. Η ομάδα και κλεισμένο των θυρών. Χρηματικά πρόστιμα. Ο κύριος Κομίνης με τον Μποντίκη δεν πρέπει να πληρώσουν αυτή τη φαρσοκομωδία που έγινε. Σωστό. Και δεύτερον, η ΑΕΚ δεν πρέπει να πληρώσει για αυτό που έκανε. Εμείς τιμωρηθήκαμε για αυτά που κάναμε. Για το όπλο θες, για την μπούκα θες, για οτιδήποτε. Τιμωρηθήκαμε. Και κλεισμένο των θυρών, μείον 3 αγωνιστικές, προστήματα, ιστορίες στον Αντάλλο. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Συμφωνούμε απόλυτα, Νίκο. Σε περιμένω την Παρασκευή. Δεν έκανε δηλαδή φάλσο αυτό το πράγμα. Αυτά έχω να πω στους φίλους Αεξίδες. Να είστε καλά. Ρε παιδιά, μπείτε λίγο στη θέση διαιτητών. Από τη μία έχει ένα σακί αμοχάλικα υψηλής πυκνότητας και από την άλλη έχει τις μόφτιες δεσμίδες. Εσείς στη θέση σου τι θα κάνατε. Μιλάτε όλοι για τους διαιτητές και τους διαιτητές. Πάμε στο τελευταίο φίλο μου. Πριν πάμε στο τελευταίο, να πούμε ότι μας στέλνει ένα μήνυμα ο κομμουνιστής,
ο οποίος λέει μάγκες έφτιαξα και Instagram. Α, για μένα το λέω, τι το λέω. Τι fail είσαι, ρε. Και ανεβάζουμε κάθε μέρα φωτογραφίες. Βρείτε με. Το όνομά μου λέει Κωστής Ραπτό. Αν μία αποτυχία σχέτησε. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Δύο λεπτά έχεις, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ο Λομβέρδος αν τα ακούσει δεν θα του αρέσει αυτό. Λέγε. Δεν θα του αρέσει σίγουρα. Λοιπόν, άκου να δεις για το παιχνίδι, για το τέτοιο που είπε. Για, ναι. Για το μάτς που είπε. Ναι. Το παιδί το προηγούμενο και οι άλλοι να πούμε. Για τον κόλ που μπήκε και δεν μπήκε και μέτρησε και δεν μέτρησε. Και έτσι έγινε η πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα ότι μέτρησε και δεν στο τέτοιο. Το γκολ που ήταν λάθος που δεν το έκανε. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος λέω, που το πήρε πίσω. Αν το ακύρωνε θα ήταν λάθος, αν το άλλαζε μετά. Κοίταξε από τη στιγμή που φύγαν και οι δύο σε σέντρα πρέπει να το μετρήσω. Άλλο σε ρωτάω εγώ. Πες ότι το ακυρώνει. Ναι. Και μετά από 5 λεπτά το κατοκυρώνει. Θα ήταν σωστό. Κοίταξε, άμα είχε το τέτοιο μπροστά, αυτό το βάρ μπροστά του και το ναι. Αυτό, γιατί το έχουμε δει στην Ευρώπη. Εσύ τι λες τώρα, τι ήταν, ήταν γκολ ή δεν ήταν. Κοίταξε, να σου πω κάτι, αυτό, κάτι άκουσα, είπες ότι ο Δημητριάδης και ο Λιμπερόπουλος. Βράζει το χοντρομπαλά τώρα, εσένα ρωτάω, είναι γκολ ή δεν είναι. Εγώ ήμουν στο γήπεδο και ήταν γκολ κανονικό. Βράζει το γήπεδο, στην τηλεόραση είναι. Στην τηλεόραση που το είδα. Ναι. Καταρχήν ο βάρ ήταν πίσω από τον δερματοφύλακα, και δεν πειράζει. Βρετάξει, είναι γκολ ή δεν είναι. Για μένα είμαι, ναι. Αν το φας στο τελικό τώρα και το μετρήσουν τέτοιο γκολ, τι θα πεις, είναι. Άμα φάω τέτοιο γκολ και το μετρήσουν στο τελικό και δεν επηρεάζει παίκτες. Έτσι, ίδιο γκολ άμα το φας και το μετρήσουν. Τι θα πεις. Κανονικό, αν δεν επηρεάζει. Κανονικό. Έτσι θα πεις. Πρόσεξε, γιατί στη ζωή θα έρθουν φάσεις τέτοιες. Μην με πεις να μου μετά γυρίσεις. Ναι, να το μετρήσεις, ναι, φυσικά. Εγώ δεν θα πω ότι γιατί είμαι offside. Αν δεν επηρεάζει ο παίκτης τη φάση. Βρέξει 200 έκατσε ο άλλος. Άσε την κουβέντα, κλείσε. 6200 έκατσε. Είναι, δεν είναι, είναι. Αυτή είναι η ιστορία. 6200 έκατσε ο άλλος. Είναι. Μικρέ κανελάκι, λέγε. Θα κάτσεις με τον μπαμπά εδώ. Πες του να βγάλει το γραμμένο. Μόλις πες να βγάλει το γραμμένο, μπαμπά, θα με φέρεις εδώ με τον Ραπτόπουλο να κάτσουμε απ' έξω. Άμα μιλήσει ο γραμμένος μπαμπά, πες φτύσε με. Λοιπόν, θα μέτρα σκαναλάκι κοντά μας μετά. Πατάει αδέμο. Το βράδυ θα κάνουμε παρέα, πες. Θα κάνουμε παρέα εκπομπή τώρα το βράδυ. Μάρε να μπήκω, αδά κοντά σα. Ένα σκακέρι. Κάνα ευχάριστο έχει να πει, κυρία Μπίκου. Τράκαρε κανένα, πέθανε κανένα, αυτοκτόνησε κανένα, η μάνα έπεσε μέσα στο κράτο. Ανασύρθηκε κανένα. Κανένα. Όλοι πεθαίνουν, μόνο ο Χριστός ανασταίνεται. Διάλειμμα.